Έχετε να σκοθώ και να χορέψω. Έχω μια υπερένταση, ρε παιδί μου, από το βράδυ του Σαββάτου. Δεν μπορώ να ησυχάσω, να ηρεμήσω. Έχω μια αστήρευτη. Πελώρια λακτάρα για Nesquik. Αστήρευτη δύναμη, ρε παιδί μου, ενέργεια μέσα μου που δεν μπορώ να την αποβάλω, δεν μπορώ να τη διοικητεύσω πουθενά, ό,τι και να έχω κάνει. Πριν πει λογικό, πριν πει κάτι, δεν θυμάμαι με έναν φίλο εδώ. Πόξεσαι ήταν, νομίζω βάλαμε ένα μπουκάλι, δεν θυμάμαι ποιος είναι. Ένα μπουκάλι εδώ πέρα, θα φέρω ένα μπουκαλάκι. Με το ξεκόλα. Ποιος είναι, γιατί τους μπερδεύω, αυτός είναι ο Χανιώτης. Όχι. Όχι. Από τη Γερμανία με τον Γιώργο ή με τον Θόδωρο είχες βάλει. Δεν θυμάμαι. Ναι. Δεν θυμάμαι, πού να θυμάμαι. Μάλλον είναι το, δύο-τρεις το... καταρχήν τους μπερδεύω. Να πω ότι όποιος είναι ο φίλος, μία μέρα νωρίτερα θα μου πει να φέρω εγώ, γιατί τα στοιχήματα είναι χρέη τιμής, έτσι. Εγώ έτσι, αυτή είναι η δική μου τέτοια. Είναι χρέη τιμής, οπότε. Το υπογράφω και εγώ για τον Ζάχο με 15 χέρια. Μία μέρα πριν, γιατί λογικά ο φίλος και καλοκαίρι έχετε θα έρθει εδώ πέρα, άμα είναι από Γερμανία όπως μου είπες ή όχι. Τέλος πάντων, άμα ήταν αυτός ο φίλος, τέλος πάντων, όποτε θα έρθει μία μέρα νωρίτερα να μου πει. Μια βοτκίτσα θα τη φέρουμε. Όλος περιέργος. Και έχω κερδίσει και από αυτός πρέπει έτσι. Να έχω το Χανιώτη, πρέπει να τον έχω κερδίσει ένα πιτόκιο, έτσι. Ακούει, για τον γκολ. Ακούει, ακούει. Για τον γκολ του Βέλεθ. Όλος περιέργος αποτελείς εξαίρεση από, για ποιο πράγμα. Από τη φάρα σας, να μου ότι. Ξέρεις. Ότι είσαι συνεπίστατος και κρατάς το λόγο σου σε αυτά. Και ο άλλος δεν έχασε και μας έκανε. Ποιος, άλλος. Ο Μπουγάτσας δεν έχασε από το Άρης Πάου. Μία φορά ναι, το έκανε. Μία όμως στη Μαρμίτα δεν το έκανε. Στη Μαρμίτα τι είχε βάλει. Στην τηλεοπτική. Ότι. Δεν θυμάμαι ένα τώρα στήμα, την άλλη εβδομάδα κάτσε. Σα είχα βγάλει εσένα τον Μπουγάτσα ένα ξανθό πλασματάκι κάτω στην πλατεία Άθωνος για ένα αυτό που είχα χάσει. Ένα στοίχημα. Δεν θυμάμαι το στοίχημα, θυμάμαι ότι είχαμε βγει. Στην τηλεοπτική Μαρμίτα πριν 13 χρόνια, 12 ξέρω εγώ. Αυτό το θυμάμαι. Και την άλλη γωνιά, ξανθό πλασματάκι θυμάμαι γι' αυτό. Έχασε ο Στόγιαν ένα στοίχημα που είχαμε βάλει. Mm-hmm. Κάτι για Ευρώπη είχαμε βάλει. Κάτι. Αυτό, και αυτό είναι κύριο. Για ποιο θα τερματίσει παραπάνω είχαμε βάλει. Αλλά ήταν στις ημέρες της αποχώρησης. Α, ναι, καλά, εντάξει τώρα. Δεν πειράζει. Πάντως είναι και αυτός κύριος στα στοιχήματα. 14 ευρώ μερίδα έφαγα φίλε στο Φαμιλιάνο. Ναι, εντάξει. Τώρα που το λες, γιατί άκουσε με. Γιατί αυτή είναι δύσκολη εβδομάδα για μένα από την άποψη ότι είμαι και πρωί και απόγευμα. Ναι. Δηλαδή αύριο το λέω και στο δεν υπάρχει πρόβλημα. Δηλαδή σχολάω 8. Πήρε άδειο ένα συνάδελφο και θα σχολάω. Μπορεί να σχολάσω 8 παρα 10, μπορεί να σχολάσω και 8 και 4. Κάπου εκεί. Δηλαδή αύριο μπορεί να είμαι και κανονικά, μπορεί να αργήσω κανένα δεκάλεπτο. Αλλά στο λέω από τώρα. Πρόβλημα. Όχι, στο λέω από τώρα. Δεν άρα είναι αυτή η εβδομάδα δύσκολη. Τετάρτη θα λείπει, έτσι. Τετάρτη για έχω το, τι... το θέμα, εντάξει. Ναι, το θέμα, δεν χρειάζεται να τα λες όλα. Υπάρχει ένα θεματάκι, θα πάω να το τακτοποιήσει. Ναι, εντάξει. Είναι οικογενειακό. Πέμπτη Παρασκευή εδώ πέρα θα μα. Λέω ότι θα είναι δύσκολη βραδιά, δύσκολη εβδομάδα, συγγνώμη, αλλά την άλλη εβδομάδα έχω το στοίχημα. Γι' αυτό όλα ξεκίνησα από το στοίχημα. Ναι, ναι. Του Ραπτόπουλου που θα πάμε στο Φαμιλιάνο να φάμε την άλλη εβδομάδα. Όχι εντάξει, εγώ θα πάω. Εσύ, άμα θες, μην έρχεσαι. Άκουσε λίγο. Έχετε περάσει τώρα τουλάχιστον οπαδικά τόσες δύσκολες εβδομάδες. Αυτά θα κολλήσουν. Όχι, εγώ δύσκολη εβδομάδα μου είναι γιατί είμαι πρωί απόγευμα. Δύσκολη εβδομάδα από το να είσαι τώρα συντοπίτη. Ναι. Να είσαι στην ίδια είναι πόλη, εβδομάδα. Εντάξει, αυτό είναι να βλέπεις τον διπλανό σου να διαπρέπει, να φέρνει 4 τίτλους τα τελευταία 3 χρόνια, να φέρνει το πρωτάθλημα Ελλάδος μετά από 34 χρόνια ξανά η ίδια ομάδα στη Θεσσαλονίκη, να πετυχαίνει το double για πρώτη φορά στην ιστορία του και στην ιστορία της πόλης, να έρχεται το πιο τίμιο double. Καλά, στην ιστορία αυτό... του ελληνικού ποδοσφαίρου κατά, εδώ, την άποψή μας. Κατά την άποψή σας. Άμπα. Κατά την άποψή μας. Γιατί άντε στο πάμε, δεν πειράζει, θα το ξεκινήσουμε και από το να ολοκληρώσω. Όχι, να μην ολοκληρώσω. Διάκοψε με. Να σε διακόψω. Για το πρωτάθλημα είπαμε. Αλλά νομίζω ότι και εσύ και το παραδέχεσαι εδώ πέρα τις άλλες φορές. Ας τον τελικό, θα σχολιάσουμε και ίδιο για τον τελικό, έτσι. Δεν έπρεπε να είσαι κανένας όμως στον τελικό, έτσι. Γιατί. Γιατί ο άλλος είναι ακόμη, η καροτίδα του είναι, ο Τσαλάν είναι στο τέτοιο, στο κρατικό νοσοκομείο Τρυπόλεως, η καροτίδα του. Η ΑΕΚ έπρεπε να είναι. Όχι, τι σένα, γιατί, σένα λέμε. Γιατί δεν λες εσύ κατάκτησες. Εσύ κατάκτησες. Ο Άρης έπρεπε να είναι. Εδώ είναι. Εδώ. Ο Άρης έπρεπε. 3-0 σε εξευτέλισε ο Εργοτέλης σωστό. Στο 53. Σωστό. Σωστό. Αυτό δεν μ' άφησε να ολοκληρώσω. Είδες, τώρα εσύ γίνεσαι σε διακόπτη. Πώς έπρεπε να είσαι. Ο Άρης φταίει που δεν είναι. Θέλω να πω ότι τεράστια ευκαιρία με αυτά τα καφενεία που συμμετείχαν στο θεσμό του κυπέλου που δεν πήγαμε τελικό. Τεράστια ευκαιρία. Δεν ξέρω αν θα την ξαναβρούμε. Του χρόνου δεν ξέρω αν θα είναι έτσι τα πράγματα.
Έτσι λόγω, εσύ πες ότι δεν είναι. Καλά που δεν πήγες τελικό, ναι, γιατί και γκολ θα έβαζες και τον τίτλο θα έχανες. Ναι. Με... ενώ η ΑΕΚ που πήγε πολλά γκολ έβαλε. Κοίταξε τώρα, η ΑΕΚ. Ναι. Λοιπόν, να ολοκληρώσω κατά και αυτό που λέω. Α, sorry. Να είσαι δηλαδή. Κοίτα, πας, να... Κοιτάξτε τώρα, κυρίες και κύριοι. Πάει... τι έκανα, βέβαια. Πάει... πάει. Πάει, πάει. Πάει, ο πάει... ο θαυμαστής του Γκέμπελς. Εγώ. Πάει, ναι, τι λες, βρε. Βρέσες. Για να μην τα ακούσει, θα τα ακούσει. Τι να ακούσω, ρε φίλε. Σου είπα. Είσαι λοιπόν. Ο αγαπημένος συμπολίτης, ναι, που πραγματικά, αγαπημένος πολίτης, πραγματικά χαίρομαι, ναι, πάρα πολύ που ανεβήκατε την να κατηγορία καλά, να σε καλά, και ήσασταν παρόν, ναι, στο πρώτο double στην ιστορία του ΠΑΟΚ. Γιατί αν δεν ήμασταν δεν θα μετρούσατε. Όχι, αν δεν ήσασταν θα λέγατε ότι δεν ήταν ο Άρης και το κατακτήσατε. Καλά τώρα, αλλά αυτό δεν το λέτε για το πρωτάθλημα του 1928. Που έλειπε ο Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός και η ΑΕΚ. Γιατί έλειπε ο Παναθηναϊκός. Εκεί την πνίγεται. Γιατί έλειπε, μπες μέσα να μορφωθείς. Α, αλήθεια, δεν μετράει το 28. Μετράει. Α, γιατί θέλω. Φυσικά και μετράει. Από τώρα, όποιος μου βγαίνει και μου λέει, αν και δεν νομίζω πολύ. Γιατί αυτό το θέμα το έχουμε καιρό, έτσι. Mm. Από τώρα που ξεκίνησαμε τις εκπομπές. Καιρό, τέλος πάντων. Δεν νομίζω πολύ να είπαν ότι δεν μετράει. Ένας-δύο είχαν βγει, να πω την αλήθεια. Μετράνε όλα. Ναι, όχι, όχι, όχι. Γιατί με βάση τη λογική σας, ούτε το πρώτο, άσε δεν θα πω το 1930 το παγκόσμιο κυπλάστ. Όχι ρε φίλε, δεν είπαμε τίποτα, τι γραμμή, κάτσε καλά. Να πει γραμμή, ο άλλος που πανηγυρίζει. Γραμμές μετά τις 10.30 το διάλειμμα. Ναι, ναι, εντάξει. Α, πούμε 10 πράγματα και δύο πραγματάκια. Ναι. Διότι να σε υπενθυμίσω, και εγώ δεν το ξέρω, γιατί καλό είναι η εγκυκλοπαίδεια του ίντερνετ, καλή είναι. Ο Σπύρος ο Λούις, ο ξέρεις ποιος ήταν ο Σπύρος ο Λούις. Ο πρώτος μαραθωνοδρόμος. Ωραία. Ξέρεις πόσοι τρέξανε το 1896. Τέσσερις. Όχι, εντάξει, είπαμε το ξεφτυλίσω. Τέσσερις, άμα ήταν. Άμα ήταν τέσσερις και τρεις παίρνανε μετάλλιο, έπρεπε να ξέρουμε αυτό που δεν πήρε μετάλλιο. Όχι. Τρέξαν 17, εκ των οποίων οι 13 ήταν Έλληνες. Να. Τέσσερις ξένοι ήταν. Και 13 Έλληνες. Μετράει του Σπύρου Λούι το μετάλλιο ή όχι, να το στείλουμε πίσω. Δεν μετράει. Α, ξέρω εγώ, δεν ξέρω. Εσύ λες ότι μετράει. Όποιος βγαίνει και μου λέει δεν μετράνε του Άρη, θα μου λέει αν μετράει του Σπύρου Λούι. Δεν μου λες πιο πολύ ποιο μετράει, του Σπύρου Λούι ή του άλλου του Λούι. Ποιανού Λούι. Του Κάρλ. Το ίδιο. Δεν είναι το ίδιο. Το ίδιο. Δεν είναι το ίδιο. Γιατί δεν είναι το ίδιο. Πώς είναι το ίδιο. Γιατί, για πες μας, γιατί δεν είναι το ίδιο. Γιατί ρε φίλε, με τον Κάρλ Λούις τρέχανε 10. Τον Κάρλ Λούις τι. Ο Κάρλ Λούις, ρε φίλε. Ο Καρλ Λιούις. Ο Καρλ Λιούις δεν είναι και μαραθώνιο, αλλά δεν πειράζει. Ο Μπεν Τζόνσον, ξέρω εγώ. Ούτε ο Μπεν Τζόνσον. Ναι. Κατοστάρια σου λέει. Και διακοσάρια. Ο Λιούις και διακοσάρια. Κατοστάρια σου λέω. Ναι. Και μήκο. Είναι η χρονολογία που έκανε ο Σπύρος Λιούις. Ναι, αλλά ούτε τα μέσα ήταν. Και ίδιο είναι ο ανταγωνισμό και οι ίδιε είναι οι εθνικότητε. Μα το ίδιο λέμε. Μα τώρα, όχι δεν λέμε το ίδιο. Το ίδιο λε ότι ήταν 13 Έλληνε και 4. Και 4 ξένοι. Άρα είχε μεγάλη πιθανότητα να το πάρει ο Έλληνα. Ο Έλληνα. Έτσι και αυτή τη στιγμή. Σε αυτούς που σου λέω εγώ, ναι, είχε από τους 10 αθλητές, ναι, 8 τουλάχιστον, ναι, διαφορετικές εθνικότητες. Σωστό αυτό, αλλά σου λέω άλλα τα μέσα της εποχής. Άλλα τα μέσα της εποχής, αυτό είναι. Μπράβο, μα το, μα το καθένα με τα μέσα της εποχής. Για να το ολοκληρώσουμε. Το ωραία, τρώμε χρόνο, ωραία αυτό. Να το πάμε. Δεν πειράζει. Έχουμε ημέρες μπόλικες. Δόξα τω Θεώ το καλοκαίρι. Αύριο τελείωσε, δεν μιλάμε για αυτά. Αύριο τι είπα. Αύριο θα μιλήσουμε λίγο γιατί. Όμως την καθορίζουν και οι ακροατές. Ναι, αύριο, θα, και τις δημοτικές, αύριο για τις δημοτικές εκλογές θα μιλήσουμε λίγο. Γιατί έχω και εκεί ταχεία που ήταν κατά του ΠΑΟΚ πάλι και τα αυτά. Για τον Ορφανό δεν λες τίποτα. Ορφανός, όλα καλά. Ορφανός δεν έκανε τίποτα κατά του ΠΑΟΚ. Δεν είπε αυτό είπα. Αυτό ακριβώς είπαμε. Έκανε κατά του Άρη όμως. Κάτι ακόμα. Έκανε κατά του Άρη όμως. Ναι, ποιος. Δεν μπορώ να το πω στον αέρα, θα σου πω μετά. Ναι. Ναι. Εσύ ο Ταχιάρος τι έκανε κατά του ΠΑΟΚ. Μια ανάρτηση έκανε εδώ. Τι έκανε. Τι έβριζε. Ο Γιώργος. Ναι, ο Ταχιάος τι έκανε. Τα πάμε και στα ακόμη, πολιτικά, θα μας πούνε ότι τα παίρνουμε κιόλας. Ακόμη ένας γραφικός τύπος που ασκεί μικροπολιτική και βάζει ένα post. Αυτό ποιανού είναι. Ο Γιωργάκης Σαββίδης που λέει τρανών σκατών φα, τρανών λόγο μιλές. Ναι, ένα λεπτό, αυτός είναι, επειδή δεν βλέπω από εδώ. Το ο Γιώργος Σαββίδης, ναι, το ποιος... μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΕΠΑ. Η φωτογραφία ποια είναι από κάτω, αυτός ποιος είναι στο φωτογραφία. Ο Παυλίκας Κοελίδης, ο Πάολο Κοέλιο. Ναι. Αυτό έχει πει. Ναι. Για ποιον το λέει, για ποιον το έχω πει, για τον Ταχιάο το λέει. Προφανώς δηλαδή. Ναι. Αχα, γιατί τι είπε ο Ταχιάος, δεν έχω πρόβλημα αν είπε κάτι. Ναι. Δεν, ακόμα, δεν ξέρω τι ακριβώς είπε. Αχα. Δεν ξέρω τι ακριβώς είπε. Αχα. Ναι. Προφανώς από ό,τι είδα σε μία. Σε ένα ρε παιδί μου. Ναι. Site αθλητικό εδώ της πόλης. Ναι.
Έκανε κάποιες δηλώσεις τις οποίες φωτογράφησε κάπως άσχημα τον Ιβάν Σαββίδη. Ότι τον είπε. Δεν ξέρω, σου λέω. Δεν το έχω. Αλλά για να αντιδράσει ο Ιώσα Σαββίδης και ναι, που δεν αντιδράει με το παραμικρό, έχεις ένα δίκιο, το έχεις. Απλά κάνει λίγο κάποιες άσχημες χειρονομίες. Τι άσχημες χειρονομίες έκανε. Πού, σε ποιον. Στο γήπεδο, ξέρω. Στο γήπεδο τι έκανε, έτσι έκανε. Πανηγύριζε. Πανηγύριζε τα χέρια του, τι έκανε. Εσύ πώς πανηγυρίζει δηλαδή. Τι κάνεις, ξεβρακώνεις και δείχνεις το πισινό σου. Ποιος το έκανε αυτό. Λέω εγώ. Α, έμαθα. Α, τώρα κατάλαβα τι λες. Λέω εγώ. Ναι, όχι, εγώ τέτοια δεν κάνω. Για εξίδες τα κάνουν και σε εκπομπές. Συγγνώμη, ναι, συγγνώμη. Για εξίδες τα κάνουν και σε εκπομπές. Νίκο, συγγνώμη, ρε φίλε, δεν το είδα και το απόσπασμα, αλλά σίγουρα θα το παίξουν και οι Ράδιο Αρβίλα το βράδυ 100%. Λοιπόν, για να ολοκληρώσουμε αυτό, για να ολοκληρώσουμε αυτό που έλεγαμε. Ναι, μην το λες τώρα όμως αυτό. Έκανε στα χέρια. Τι έκανε στα χέρια, μην το. Ψήφι πανηγύρισε, όλα τα παρεξηγείτε. Το ψάρι θα το βαφτίσουμε. Ο Καρυπίδης πώς πανηγύρισε όταν κέρδισε η Τρίπολη τον ΠΑΟΚ. Για χάρη του Ολυμπιακού. Ο πρόεδρος σου. Έκανε... Πώς πανηγύριζε. Σήκωσε το μεσαίο δάχτυλο. Γιατί σήκωσε ο Γιουργάκης το μεσαίο δάχτυλο. Έκανε αυτή την κίνηση. Πώς, το δάχτυλο που το είδες εσύ και το αναφέρεις. Δεν είπα δάχτυλο. Δεν, τότε... μπορώ να πω, δεν μπορώ να πω τη λέξη στο ραδιόφωνο. Τι έκανε, το μη κάνεις. Φίλε, τι έκανε, δεν έκανε έτσι. Χόρευε ποντιακά. Έτσι έκανε. Ναι. Α, ποντιακό πυρίχιο. Πυρίχιο. Αυτό το... τώρα μην το κάνουμε τώρα αυτό το πράγμα. Δεν έχουμε κάμερα. Ναι, μην έτσι το κάνουμε. Μην πα σκάλες, λέω. Μην πας να το δικαιολογήσεις. Λέω βίντεο είναι. Ούτε η εικόνα είναι, ούτε και βίντεο. Τι θες να κάνει, ρε φίλε. Τίποτα να μην κάνει. Είναι η ώρα δύσκολη. Που τελειώνει ο τελικός. Αν δεν έχεις στον κόλλη. Δεν είναι στον κόλλη. Δεν είναι στο όχι, δεν έχεις καταλάβει που είναι. Είναι η ώρα που σφυρίζει ο Γερμανός διαιτητής, ο άριστος Γερμανός. Έτσι. Αφισβητήστε και το VAR. Όχι, όχι. Και πανηγυρίζει το πρώτο ντάμπλ στην ιστορία του. Ναι. Έτσι, με τον πατέρα του αρχηγό. Α, τον πατέρα και του πρόεδρο, με τον πατέρα του αρχηγό και πρόεδρο του ΠΑΟΚ. Mm-hmm. Εντάξει. Και αυτόν τον ίδιο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου τη ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Συγχαρητήρια. Εντάξει. Εσύ δεν θα το δεις αυτό ποτέ. 100 ζωές να ζήσεις. 150 ζωές και double να πάρεις τέτοιο double αίτητο στην Ελλάδα. Και σε 54 πρωταθλήματα σε όλη την Ευρώπη. Εγώ την κίνηση τέτοιο double που έχει ο Λίρατζης και ο Λιμιός στην κίνηση. Άκου τώρα κάτι βασικό. Τέτοιο double που έχει ο Λίρατζης στον ΠΑΟΚ. Του Ολυμπιακού. Ο Λίρατζης στον ΠΑΟΚ. Πώς λεγόταν τον παίκτη που σε πείραξε μέσα στην Τούμπα. Πώς λεγόταν του Ολυμπιακού. Ο Μυραλάς σε πείραξε. Ο Μυραλάς είναι κακός. Ο Ιβάν. Σχέση έχει η κίνηση που έκανε ο Μυραλάς με αυτή που έκανε ο Σαββίδη. Τι έκανε του Σαββίδη, τι ήταν, από το Παρθεναγωγείο. Θα τη δείξω και θα σου δείξω και του Μυραλάς. Ναι. Εντάξει. Του Μυραλάς ήταν κακός ο Μυραλάς, αυτό είναι καλός. Και κάτι ακόμα. Ο Σαββίδης είναι στις κερκίδες. Τι σχέση έχει αυτό δηλαδή. Ο Γιωργάκης ο Σαββίδης είναι στις κερκίδες. Ο Μυραλάς είναι μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Ο παδός είναι, δεν είναι θεσμικός παράγοντας. Σαν οπαδός ήταν. Όχι. Θεσμικός παράγοντας. Είναι θεσμικός παράγοντας και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΑΕΠΑΟΚ. Αλλά είναι στις κερκίδες. Δεν έχει σχέση αυτό. Ο άλλος είναι στον αγωνιστικό. Δεν έχει σχέση ότι μοιράζει τον αγωνιστικό χώρο. Όχι. Τώρα καταλαβαίνω γιατί έχετε πέσει 4 φορές στα κουτσοχώρια. Μα τον βλέπει, τον είδαμε και αυτόν. Και τώρα καταλαβαίνω ποια είναι η οπαδική νοοτροπία που σας διακατέχει. Μα μου λες ο ένας είναι στο γήπεδο. Ο ένας είναι στις κερκίδες και ο άλλος είναι στο γήπεδο και εσύ μου λες το ίδιο. Ρε φίλε, στην κερκίδα δεν τον είδανε. Δεν τον είδανε. Τζάμπα μιλάμε. Δεν τον είδανε στην κερκίδα. Ποιοι. Οι άλλοι από την άλλη πλευρά. Όχι. 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 Α, εντάξει. Καταρχήν δεν κάνει, καταρχή δεν κάνει καν άπρεπη χειρονομία. Άρα εφόσον δεν τον είδαν είναι οκ. Okay. Καταρχήν το βαφτίζετε εσείς άπρεπη χειρονομία. Ο άνθρωπος πανηγυρίζει με το δικό του τρόπο. Όπως πανηγυρίζουμε όλοι. Εντάξει. Ο άλλος σηκώνει τα χέρια του και τα δείχνει στον κόσμο του πάω. Σε 30.000 κόσμο. Μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Ακούγεσαι και ακούγομαι. Αλλά πραγματικά επειδή δεν μπορώ να μπω στην ψυχολογία σας και στην ψυχοσύνδεσή σας. Που σίγουρα είναι αρνητική. Είστε κακοί και σε πειράζει. Είστε κακοδιάθετοι. Έχετε πάρα πολύ αρνητική ψυχολογία. Έχετε μεγάλο κομπλεξισμό επάνω σας. Εντάξει, αυτό το δικαιολογώ. Εγώ το ξεπέρασα, φίλε. Τη δεκαετία 80-90 που το απέκτησα, ήμουνα 17 χρονών. Έγινα 49. Αλλά είχε ήπειρο. Είχα, αλλά δεν έκανα. Κοιτούσα να γιγαντώσω τον ΠΑΟΚ. Το γιγάντωσα τον ΠΑΟΚ σχετικά οπαδικά με την παρουσία μου, του αγώνε μου και κατέκτησα. Ευρωπαϊκά πρωταθλήματα και κατέκτησα και χώρια πρωταθλήματα. Θα σου θυμίσω τι έλεγες τότε που δεν είχες κόμπλεξ. Έλεγες για ΖΙΚ, έλεγες για τον Γκάλ και τον Γιαννάκη ότι έπαιρναν αναβολικά. Αυτά λέγατε. Ναι, αλλά τι κοιτούσα αυτό να τι κοιτούσα να κάνω. Έπαιρνε αναβολικά ο Γκάλ και ο Γιαννάκη με τον Άρη, αλλά με την Εθνική. Μιλάς για μια ομάδα η οποία ήταν. Αυτά λέγατε. Ωραία. Πώς και αν διαφορά. Με τη διαιτησία και αν διαφορά. Ποια είναι η διαφορά. Ότι εμείς ήμασταν ανταγωνιστές σας τότε στο μπάσκετ που είχατε την καλύτερη ομάδα στην Ελλάδα.
Έτσι. Ναι, και σας πήραμε τίτλους, πήραμε ευρωπαϊκούς τίτλους κτλ. Έτσι. Ενώ εσύ, τις χρονιές που ο ΠΑΟΚ διαπρέπει, είσαι σε άλλες κατηγορίες. Τι μου λες τώρα, ρε Σιζάκο. Τι σχέση έχει αυτό. Αυτό που σου λέω. Εγώ όλα ξεκίνησα. Για να κάνουμε σύγκριση. Έπειτα. Κάτι ακόμα για να δεις. Για να δεις τι τα πόματα τρως συνεχόμενα. Εγώ. Με τη δική σου λογική. Τη δική μου λογική. Η δική μου λογική. Όταν τα πόνεις κάποτε δεν το λες ο ίδιος. Όχι. Γιατί το αισθάνομαι. Γιατί εγώ το αισθάνομαι. Το αισθάνομαι. Εγώ αισθάνομαι ότι τα πόνω συνέχεια και μην τα πόνεις ποτέ. Εντάξει, φίλε. Τι να κάνουμε. Δικαίωμά σου. Και σαν δικό σου. Εγώ μιλάω για τον βασιλιά των σπορ. Ναι. Που είναι το ποδόσφαιρο μιλούσαμε. Που έφερα 4 τίτλους στην πόλη μας. Μπράβο. Τα τελευταία 3 χρόνια που κατέξα το πρωτάθλημα και τον double μαζί. Που εσύ δεν πρόκειται να το κάνεις ποτέ στην ιστορία καλά. Σου άμα βρω και εγώ έναν τέτοιο σαν και άμα αυτό που κατουράμε είχε νίκη ναι, αλλά μου ξεκίνησες για τίμιο τέτοιο. Και το, στο κύπελο έσφαξε όποιον, ήρθε στο διάβολο τον έσφαξε. Κανένα δεν έσφαξε. Πώς δεν είναι κανένα δεν έσφαξε. Ούτε τον Πανιόνι έσφαξε, ούτε την Τρίπολη έσφαξε. Κοίταξε τώρα, επειδή εμείς τα παραδεχόμαστε και τα λέμε. Υπήρξαν δύο ανθρώπινα λάθη διαιτητικά. Ανθρώπινα... Τα οποία δεν φέρει ευθύνη ο ΠΑΟΚ. Ανθρώπινα λάθη διαιτητικά. Ήταν το ακυρωθέν γκολ τη Τρίπολη, ήταν ανθρώπινο λάθο. Εκείνο είναι φάουλ. Ανθρώπινο λάθος. Ήταν φάουλ. Φάουλ δεν ήταν. Okay. Ήταν φάουλ αυτό. Φάουλ το βρίσκει στο πόδι. Okay, εντάξει, ολοκάθαρο φάουλ. Και χαρίζεται και κάρτα. Σωστό. Χαρίζεται και κάρτα σωστό, γιατί μπορεί να βγει ο Πάκος να αντεπίθεση να σκοράρει και να τελειώσει σωστό, πιο εύκολα. Εντάξει, ωραία, έτσι. Ωραία. Άνα μπράβο. Α, μπράβο. Ακουγόμαστε. Όπως είπες και ήδη. Ακουγόμαστε. Ακουγόμαστε. Εγώ λέω και κόκκινη έπρεπε να. Όλα έτσι θέλω να. Έτσι γουστάρω να τα παίρνω. Έτσι. Να σκούζετε, να βράζετε μες στο ζουμί σας. Και να εξατμίζεστε. Ό,τι σιγά. Και να κάνεις όμως. Γιατί να σου πω κάτι. Εγώ, έτσι όπως πάει η υπόθεση. Εγώ δεν είπα. Εσύ εδώ εσκούζεις και συνέχεια το τίμιο, το παντελονάτο και το τέτοιο. Γιατί θέλεις και τότε τη συγκατάβαση όλων των άλλων αφού είναι τόσο τίμιο και τόσο τέτοιο. Τι. Βάλ τον κόλλο να το ακούσει. Ρε, δεν το άκουσε. Εσύ δεν ήσουν εδώ. Πάρ' την απάντησή μου. Ποια απάντηση. Αυτό είναι απάντηση. Ανάβασε λίγο φωνή. Αυτό απάντηση είναι. Ακού. Από το 70 έχεις να βάλεις. Μέλκας, πατάει περιοχή. Μέλκας, μέσα στην περιοχή. Βρόλε, βρόλε, γκολάρα. Τσουπά, ακπομ. Τσουπά, ακπομ. Βάλε λίγο. Τσουπά, ακπομ. Ο τσουπά, τσουπά, ακπομ. Ο τσουπά, ακπομ. Το κάρφωσε ο τσουπά, ακπομ. Φέρνει τον τάμπη στην πόλη μας ο τσουπά, ακπομ. Δεν θα το ακούεις έτσι κι αλλιώς όσο και να φωνάζεις. Ο τσουπά, ακπομ. Σε παρακαλώ. Το κάρφωσε ο Blackman Πάνθυρας. Βάλε λίγο, σε παρακαλώ. Τι λέει ο κύριος Κόλκας στη φάση του πέναλτι. Είναι ή δεν είναι, για βάλτο. Το επόμενο λίγο. Για βάλτο λίγο. Το επόμενο που σας είπα, γιατί είναι τιμή σε ανεκείνα αυτό πρέπει να ακουστεί. Έτσι, ποιο είναι τιμή σε ανεκείνα. Τώρα θα το ακούσεις. Για να ακούσω. Πρέπει να τα ακούσεις, γιατί φέραμε τίτλο double στην πόλη, πήραμε κύπελο. Ναι, να τι δεν το έχεις. Για ψάξτε το λίγο, αν μπορείς, σε παρακαλώ να δούμε. Και το VAR, μήπως. Όχι, θα πω μετά τι αφισβητώ. Εσύ αφισβητούσες. Εγώ δεν αφισβητώ τίποτα. Το VAR. Εσύ αφισβητούσες στο ίδιο ματς. Θα σου πω τι έλεγε. Έλα, βάλ το λίγο. Δώστο. Δώστο. Ψάξε λίγο. Μπορεί, α, δεν υπάρχει μετάδοση, έτσι. Να ακούσουμε, θέλει και μεγάλη τέτοια να ακούσουμε τι λέει. Σταμάτα να ακούσει λίγο ακόμα στο τραγούδι. Λίγο σεβασμό στον ταμπλούχο. Γλεντάει η Μακεδονία μας και η Θεσσαλονίκη. Γιατί ο Παοκάρης έτοιμη το 80% της πόλης. Σίγουρα, δεν το βλέπω. Γιατί ο Παοκάρης έτοιμη πιο μεγάλη νίκη. Γλεντάει η Μακεδονία μας και η Θεσσαλονίκη. Φέρε μια λουλουδού, φέρε. Ο ΠΑΟΚ σε μια νύχτα έγινε τροπεούχος. Ακού. Ένδοξος κυπελούχος. Ο ΠΑΟΚ σε μια νύχτα έγινε τροπεούχος. Κι απ' την Αθήνα έφυγε ένδοξος κυπελούχος. Έλα παιδί μου, έλα δώσε. Μία ακόμα το γκολ και τέλος. Γιατί πρέπει να σεβαστούμε και τον αντίπαλο. Να σεβαστούμε και τον αντίπαλο. Μόνο λίγο πιο σιγά γιατί έχω το αυτί μου. Εδώ το ένα είναι το αυτί, το άλλο είναι εκτός. Το ακουστικό. Σουτάρει ο Κάνιας, κοντράρει η μπάλα. Πέλκας, πατάει περιοχή. Πέλκας, μέσα στην περιοχή. Γκολ, γκολ, γκολ. Τσουπάκπο, με κυριστό. Θα ήταν ωραίο πάντως να το βρούμε και αυτό. Να ακούσω.
Ξεστή, Βασιλή, δεν θα ήθελα την, στη ροή αυτά τα 20 δευτερόλεπτα που φυσικά πού να το βρεις τώρα, τα 20 δευτερόλεπτα που δείχνει τι βλέπει το βάρο διαιτητής. Εκεί τα 20 δευτερόλεπτα θέλω, αυτό... σχολιασμό. Αυτά τα 20 δευτερόλεπτα τίποτα δεν ζητάω. Αλλά δεν μπορούμε να το βρούμε. Αυτό όχι, το... Δεν κατάλαβε. Δεν είναι η φάση. Δεν λέω τι φάση. Κυρίες και κύριοι, φίλοι. Ναι, θα ήταν πολύ ενδιαφέρον να ακούσω. Φίλοι ακροατές του ράδιου Μαρμίτα. Ναι. Αυτό το γκολ το οποίο περιέγραψε ο αγαπητός Σταύρος Κόλκας μόλις τώρα. Ναι. Οι συμπολίτες, οι αγαπητοί, έχουν να το γευτούν από το 1970. Σωστά. Από τότε, από τότε που ανοίγεις... έχουν να πάρουν κύπελο. Ανοίγεις... Δεν ξέρω, έχουμε φωτογραφία, υπήρχε τότε. Μια χαρά. Α, δε... ναι. Και εκείνα δεν μετράνε. Και εκείνα δεν μετράνε. Είπα εγώ. Εγώ πάντα λέω ότι μετράνε. Ωραία. Και επειδή ναι, εγώ σέβομαι, σέβομαι του αντιπάλου. Η αλήθεια είναι ότι το λες, αλλά δεν ξέρω αν το πιστεύει. Είναι, με, είναι μεγαλείο ψυχή. Ναι. Πραγματικά και είναι πάρα πολύ αξιοπρεπέστατο να έχει μάθει στη ζωή σου να σέβεσαι και να αναγνωρίζει την ανωτερότητα ή την κατωτερότητα του αντιπάλου. Δεν θα ξαναπαίξουν ηχητικά. Έτσι, έπαιξε μία φορά το τραγούδι. Έκανα, το σιώπι, το σιώπι τον είχε βάλει 300 φορές. Δύο φορές τον γκολ. Δεν πειράζει. Αλλά δεν έχω πρόβλημα. Καταλαβαίνω. Εγώ τα βάζω ένα ηχητικό, μία φορά το βάζω. Σέβομαι. Μία φορά έπαιξε, σημαίνει τέλος. Σέβομαι λοιπόν. Δεν χρειάζεται. Σίγουρα την πίκρα, ναι, τη στεναχώρια, ενδεχομένως και την κατήφια ή τον κομπλεξισμό που μεγάλωσε, που γιγάντωσε μέσα σας. Ναι, 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 ναι. Έναντι του τεράστιου ΠΑΟΚ. Και δεν θα ξαναπαίξει αυτό εδώ. Εν αντιθέσει με κάποιους άγνωστους, οι οποίοι από το μεγάλο κόμπλεξ τους και την τρέλα τους για το μεγαλείο της ομάδος αυτής που διαφημίζει, δοξάζει, τιμά το Λευκοπύργο μας, τη Μακεδονία μας και την πρωτεύουσα της Μακεδονίας στη Θεσσαλονίκη μας, πήγανε και κατέβασαν τις σημαίες του ΠΑΟΚ από το Δημαρχείο. Στο οποίο, εφόσον το κάνεις θέμα, οποίο, εγώ έλεγα ότι δεν θα το κάνεις. Δεν εφόσον το κάνεις θέμα, θα απαντήσω βέβαια. Θα απαντήσω, θα απαντήσω και εγώ βέβαια. Δεν γίνεται να με το κάνω. Εσύ γιατί να απαντήσεις. Θα απαντήσω. Γιατί, γιατί η δικηγόρος τους είσαι. Όχι, όχι. Εγώ είπα άγνωστη. Όχι, εγώ δεν ξέρω ποιος να ξέρεις. Όχι, δεν ξέρω. Α. Θα απαντήσω για το ότι μπήκαν τέτοιο. Το βρήκε σωστό εσύ. Ποιο ότι βρήκα σωστό. Αυτό που. Εσύ το βρήκε σωστό που είναι τέτοιο του ΠΑΟΚ. Φυσικά. Ωραία. Φυσικά. Να είναι συνέχεια εκεί πέρα. Δηλαδή, όχι, δεν είναι συνέχεια. Πώς δεν είναι. Πώς είναι συνέχεια. Το μία φορά ανέβηκε. Ένα λεπτό, όχι, μία ημέρα ανέβηκε όταν πήρε ο ΠΑΟΚ το πρωτάθλημα. Εγώ κάνω λάθος. Εκεί ήταν συνέχεια. Εγώ κάνω λάθος. Η μία η τέτοια δεν κατέβηκε καθόλου. Πόσες μέρες είναι που πανηγύρισατε. Προχθές πέρασα εγώ και δεν υπήρχε καμία συνέχεια. Πόσες μέρες είναι που πανηγύρισατε το πρωτάθλημα. Την προηγούμενη Κυριακή. 8 μέρες είναι εκεί πέρα. Δεν ήταν. Εμένα έτσι μου λάθος κάνεις. Μία μέρα να μείνει. Λοιπόν, άκουσε με λίγο. Και δεύτερη. Πέρασα με τον Μιχάλη τον Παπαδόπουλο. Το μέλος από το Club ΠΑΟΚ Μελβούρνης πριν 4 ημέρες, πριν 3 ημέρες και δεν είχε καμία σημαία εκεί του ΠΑΟΚ. Εντάξει. Ναι, εγώ διάβασα ότι ήταν 8 μέρες. Ναι, κάποιοι από το κόμπλεξ τους θες, από τη σκασίλα τους θες, από ό,τι θες πες του. Είναι έλλειψη σεβασμού, έλλειψη αναγνώρισης ανωτερότητας προς τον αντίπαλο, όποια, όποιο οπαδικό χρώμα και αν έχουν αυτοί οι άνθρωποι. Πήγανε, κατέβασαν τις σημαίες που έβαλαν πάρα πολύ σωστά οι άνθρωποι στο Δημαρχείο, γιατί τιμούν κατά αυτόν τον τρόπο, να ολοκληρώσω, να τιμούν, εγώ, βέβαια, τιμούν κατά αυτόν τον τρόπο, ναι, εντάξει, την ομάδα που δοξάζει, που διαφημίζει την πόλη της Θεσσαλονίκης, που φέρνει τίτλους. Τη διαφημίζει, που τη διαφημίζει, στην Ελλάδα. Που φέρνει τίτλους τα τελευταία τρία χρόνια. Για την Πάρτσα στην Ελλάδα, δεν φέρνει καμία Θεσσαλονίκη. Για την Πάρτσα είναι οι τίτλοι, για ποιον, για όλη την πόλη είναι οι τίτλοι. Δηλαδή όταν ο ΠΑΟΚ παίρνει. Συγγνώμη, ρε φίλε, οι τίτλοι για σένα δεν είναι. Άμα ήταν για όλη την πόλη, θα την πανηγύρισα κι εγώ. Τέλος πάντων. Εκεί τέλος πάντων. Δεν είναι για τον ΠΑΟΚ οι τίτλοι. Παιδιά, για ποιον να είναι, για τον Άρη. Ολοκλήρωσα εγώ. Ωραία. Εγώ λέω να μας πούνε με ποιανού εντολή δόθηκαν. Αν θέλεις, εμένα κανένας δεν είπε να τις βάλουν. Αν θέλεις να κάνω μια κολομάντεψη, αλλά κανένας δεν είπε. Προφανώς κάποιοι υπάλληλοι εκεί πέρα που είναι οπαδοί του ΠΑΟΚ τις βάλαν, έτσι λέω εγώ. Να μας πούνε ποιος έδωσε. Ο Μπουτάρης. Ποιος. Αντιδήμαρχος. Γιατί με διακόπτει συνέχεια. Ποιος. Απάντηση του Ιωάννη Μπουτάρη. Ναι. Κάποιοι κατέβασαν και έσχισαν τις δύο σημαίες του ΠΑΟΚ που τοποθετήσαμε. Ποιος το λέει αυτό. Τοποθετήσαμε. Ναι. Στο Δημαρχείο συμμετέχοντας στη γιορτή της ομάδας της πόλης μας. Ναι. Για την κατάξυση του Νταμπλ. Ποιος το λέει. Με αυτό ο Μπουτάρης. Με αυτόν τον τρόπο έδειξαν τον πολιτισμό τους. Λυπάμαι. Ωραία. Εντάξει, έμαθες και σου έβαλε. Έτσι λέει ο Μπουτάρης. Έμαθες και σου έβαλε σημαίες. Μπράβο του. Ωραία. Και καλά έκανε. Συγχαρητήρια. Και καλά έκανε. Συγχαρητήρια. Δεν θυμάμαι ποτέ άλλοτε να μπήκαν σημαίες βέβαια. Εντάξει, δεν θυμάμαι ποτέ. Για μένα είναι λάθος. Και του Άρη να μπαίνει το ίδιο. Γιατί είναι λάθος. Λάθος. Για ποιο είναι λόγο λάθος. Λάθος είναι, φίλε. Για μένα είναι λάθος. Όταν φωταγωγούσαν την πόλη
που έπαιρνε τα πρωταθλήματα εσύ. Τι έπρεπε να πάνε ακόμα με καναπριόν τι κολόνε εμεί. Φωταγωγή σαν την πόλη. Καμιά για σημαίε δεν λέμε τώρα. Άντε πάλι. Συγγνώμη, ρε φίλε, τη φωταγωγή τη πόλη τι δουλειά έχει με τη σημαία. Εκεί είναι ο Δήμο Θεσσαλονίκη. Είναι όλων των Θεσσαλονικίων. Δεν είναι μόνο δική σα. Και αν έβαλε μία, σήμερα βάλαν και δεύτερη. Τι είναι αυτό, βλέπει. Όχι, εγώ λίτι θα κάνω. Τι λέω. Θα πείτε εσεί στον Δήμαρχο, ποιοι είστε εσεί. Η μειονότητα τη πόλη. Αυτό ποιο είναι. Η μειονότητα τη πόλη. Μειονότητα είσαι και φαίνεσαι. Μειονότητα είσαι γιατί ποτέ δεν έβγαλε και Δήμαρχο. Κατάλαβε. Μειονότητα είσαι. Σε ποσοστιαίε μονάδε μιλάω. Τι. Δεν σε είπα μειονότητα σαν κάτι άλλο που το πήρε. Αυτά τα προνόμια τα έχετε εσεί, δεν μα χαρακτηρίζετε κάπω. Όχι, μειονότητα είπε. Μειονότητα όταν λέω εννοώ σε ποσοστιαία μονάδα. Σε ποσοστιαία λέω. Εντάξει. Και εσύ ζούλε. Τι να κάνουμε, 70% είναι παοξίδε. Πού είναι ένα δήμαρχο παοξί, δεν έβγαλε ποτέ. Η Ηρακλειδία είδαμε παοξί, δεν είδαμε. Το δήμαρχο τον παοξί. Ποιον. Θα το δει τώρα. Τον ορφανό. Θα το δει τώρα. Για να τον δούμε. Μόνο στου κάμπου τον δούμε. Για να τον δούμε. Θα το δει και να τρίβει τα μάτια. Δεν είχα σκοπό να τον ψηφίσω τώρα, θα τον ψηφίσω τον Ταχιάο. Φυσικά τον ψηφίσω. Δεν είχα σκοπό. Θα τον ψηφίσω τώρα. Καλά θα κάνει. Φυσικά δεν είχα σκοπό. Θα τον ψηφίσω. Μα κάνετε να τον ψηφίσουμε. Και βγήκε από την πρώτη εβδομάδα δεν μα κάνετε. Καλά θα κάνει. Το 70% τη πόλη ο Κοσμόπουλο έχει βγει Ηρακλειδέα και παοξή δεν βγήκε ποτέ. Ο άλλο κατέβηκε με το κασκόλ του ΠΑΟΚ. Ο τη Νεάπολη, ο δικό σου και πήρε το μικρότερο ποσοστό ever. Τι σημαίνει αυτό. Το 70% η μισή γιατί δεν τον ψήφισαν. Η μισή. Με κασκόλ του ΠΑΟΚ κατέβαινε. Δεν θυμάμαι το επίθετό του. Πώ το λέγα. Το σήμα το Δανιλίδη. Όχι, όχι, Δανιλίδη. Χατζησάβα. Χατζησάβα. Είδε που το θυμήθηκε. Με κασκόλ του ΠΑΟΚ. Δεν είναι κακό. Εγώ τον μπράβο του το λέω. Μπράβο του, παλικάρι λέω. Χατζησάβα στα Πασόκ. Δεν με ενδιαφέρει. Τι θα πει Πασόκ. Δεν παίζει ρόλο δηλαδή τι κόμμα είσαι. Αν το Πασόκ τότε δεν ήταν. Να στο πω κάτι. Στο Δήμο Νεόπολη 80 ήταν. Το πω διαφορετικά. Δεν ήταν Πασόκ. Το πω διαφορετικά γιατί μοιράζει ακανακτισμένα. Αν όχι, 80% έπαιρνε στο Δήμο. Πώ το είναι. Ταχύνη. Πώ το είναι. Δεν του ξέρω καν. Αυτό που θα ψηφίσει. Α, Ταχιάο. Ότι δεν θα τον ψήφισα. Τώρα θα τον ψήφισα. Αν αυτό ήταν στην Ένωση Κεντρών. Ναι. Τι πόσο το θα έπαιρνε. Δεν ξέρω πού να το ξέρω. Γιατί τώρα με πιο κατεβαίνει. Όχι, γιατί μου λε για το Χατζησάβα δεν έπαιζε ρόλο. Και ορφανό θα μέτα στην Ένωση Κεντρών τι θα έπαιρνε. Ορφανό ανεξάρτητο κατεβαίνει. Ο Αρφανός τι κατεβαίνει. Ανεξάρτητος. Ανεξάρτητος κατεβαίνει. Κατάλαβες. Δεν έχει τη Νέα Δημοκρατία από πίσω. Ανεξάρτητος κατεβαίνει. Επειδή ο σκάβει το λάκκο του μόνος του. Ποιος. Και σκάβει με αυτά που κάνει. Ποιος. Το αντιπαξοδηλίκι που δείχνει. Ποιος ρε. Αυτός εδώ, ο Ταχύνης, πώς τον είπες. Ενώ ο άλλος ο Αρφανός με το Αργιανίδη. Με αυτά εδώ που κάνει. Μόνος του θα τρέξει και θα βγει δεύτερος να το δει. Θα το ξέρεις. Καλά, πιθανό, θα το δούμε. Εδώ πέρα είναι. Ο κόσμος του ΠΑΟΚ. Ναι. Πραγματικά ναι. Ξέρει να επιθυμεί, να χειροκροτεί, να αναγνωρίζει, να σέβεται, αλλά ξέρει και να αποδοκιμάζει. Να αποδοκιμάζει. Εντάξει. Αφού είναι και το 70% της πόλης, εύκολο είναι. Άνα, εύκολο. Θα βγει από την πρώτη εβδομάδα ο Ορφανός με τα κασκόλ του ΠΑΟ. Για να τον δούμε τον Ορφανό. Να δούμε το δικό για να τον δούμε. Να δούμε το δικό για να δούμε τον Ορφανό. Για να τον δούμε. Για να τον δούμε. Λοιπόν, δεν μας είπες τελικά. Είναι λάθος. Είναι λάθος για μένα. Εγώ για να δεις ότι είμαι όσο το μπορώ υπό... Όχι εγώ. Όχι, όχι. Εγώ τι να δω. Αυτή που... Λέω, λέω, λέω. Να σε ακούσω. Λέω. Ναι. Πήρε το πρωτάθλημα, ανέβηκε η σημαία. Καλώς, λέω, μία μέρα, τέλος. Όχι, κακώς είπες. Όχι, μία μέρα κακώς σου είπα... Κακώς είπες προλίγο. Μία μέρα σου είπα οκ. Okay. Προλίγο κακώς είπες. Μία μέρα οκ. Okay. Θα βάλω το πήρε αυτό, και... κακώς βάλε είπες. Το αυτό και το είπες εκείνο. Κακώς για μένα. Ωραία, εγώ καμία λέω. Αλλά το θεωρώ. Άντε, ας πω έτσι, μια παραχώρηση σας βάλει. Δεν θυμάμαι. Ο Άρης δεκαετία του 80 έπαιρνε να παίρνει το πρώτο πρωτάθλημα πίσω από το άλλο και το τάμπλο. Δεν θυμάμαι ο Δήμος να βάλει καμιά σημαία. Και σωστά. Πάει πια στο Δήμαρχο. Γιατί, ναι. Πιάσει ο Δήμαρχο. Δεν θυμάμαι. Τι να κάνουμε. Δεν θυμάμαι. Και Αργιανοί ήταν όλοι δήμαρχοι. Δεν θυμάμαι κανέναν. Θυμάμαι μόνο τον μεγάλο τον Αργιανό τον Πουτάρη. Δεν θυμάμαι κανέναν. Διότι αν έβαζε τότε θα σκούζατε. Άλλο να ό,τι κάνατε. Άλλο να ό,τι. Ό,τι. Γιατί ο Άρης έπαιρνε πρωτάθλημα. Στο δεύτερο άθλημα. Ναι, ναι, εντάξει. Και άλλο να πάει στο Βασιλιά. Ναι, γιατί παίρνατε τότε στο πρωτάθλημα στο ποδόσφαιρο και ήταν υποδιέστερο. Παίρνατε τότε στο πρωτάθλημα στο ποδόσφαιρο και ήταν υποδιέστερο. Έβλεπε πολλά τρόπαια τότε η Θεσσαλονίκη. Όταν ο ΠΑΟΚ πήρε πρωτάθλημα το βάλαν σημαία. Δεν ξέρω, ρώτα. Εγώ λέω. Νταμπλ έπαιρνε ο Άρης, δεν θυμάμαι καμία σημαία να μπήκε. Εγώ λέω ότι. Καμία σημαία δεν θυμάμαι. Όλα σας πειράζουν. Όχι. Λέω. Όλα σας φαίνονται στραβά. Λέω. Γιατί έχετε ένα πράγμα μέσα. Λέω σας, για να που είναι κακό και κοιτάξτε να το φτιάξετε. Να είστε καλά. Γιατί θα κάνετε ρητίδες και στη γάμπα σας. Σε θέλεις να πάρει. Βλέπω ότι θέλεις να πάρει ο Άρης τρόπαια. Γι' αυτό. Εγώ δεν θέλω. Στεναχωριέσαι. Εγώ δεν θέλω. Και μα δίνει για το καλό μας. Α, θα το βρούμε μόνοι μας. Απλά να μάθετε να σέβεστε. Το καλό μας θα το βρούμε μόνοι μας. Να μάθετε να σέβεστε, να έχετε αξιοπρέπεια και να αναγνωρίζετε
την ανωτερότητα λέω. Και του αντιπάλου σας. Τελείωσες. Εντάξει, και αν θέλετε να δείτε άσπρη μέρα. Εγώ σε αφήνω να μιλάς, έτσι. Όχι, δεν με αφήνεις, με διακόπτει συνέχεια. Εντάξει, αλλά δεν θα σου κάνω τη χάρη. Θα τα πω 20 φορές σήμερα, έτσι από πίκα. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Θα το πω και εγώ αυτό που θέλω. Λοιπόν, δεν υπάρχει περίπτωση αυτό που θέλετε εσείς να κάνετε. Να ασχολείστε με το να ψοφήσει κατσίκο του γείτονα. Ναι. Να μεγαλώσει και να εγκατώσει την ομάδα σας. Ωραία. Πάρτε λοιπόν παραδείγματα από το τι έχει κάνει ο ΠΑΟΚ, από ποιον άνθρωπο έφερε ο ΠΑΟΚ, από το τι έκανε αυτός ο άνθρωπος. Αυτός ο άνθρωπος. Πόσα χρήματα δαπάνησε. Πόσα χρήματα δαπάνησε. Ο ΠΑΟΚ τον έφερε. Πώς έστησε και έκανε αυτή την ομαδάρα που γράφεται με τα πιο χρυσά γράμματα στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου, γιατί έχει καταρρύψει όλα τα ρεκόρ. Μπράβο. 26-4-0 αίτητος σε Ελλάδα, αίτητος και σε 54 ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, η μοναδική ομάδα που δεν ιτήθηκε. Ωραία. Και, εγώ αυτό και κάτοχος του Double 2019. Μπράβο, σε κάτι. Όταν θα καταφέρετε τα μισά, το 1 τρίτο από αυτό, μάλλον όταν βάλετε γκολ σε τελικό, έλα να τα πούμε. Έως τότε βράστε στο ζουμί σας όλοι. Πρώτον, και πάτε να ξεκρεμάτε ό,τι θέλετε. Ωραία. Αυτά βλέπω που σε πείραζαν όταν ήσουν προσαβίδι, τώρα δεν σε πειράζουν. Έτσι είναι αυτά τα πράγματα. Τίποτα δεν με πειράζει. Έτσι, ναι. Τι με πειράζει προσαβίδι. Τίποτα δεν σε πειράζει. Και λέω. Εσείς αμφισβητείτε και το βάρη του ΣΑΕΚ. Σε αυτό το σημείο φτάσατε. Εσύ το αμφισβήτησες αυτό. Εγώ δεν το αμφισβήτησα. Διότι όταν σφίγγει. Θα σου πω τι αμφισβήτησες. Όταν στο πρώτο μάτς ΑΕΚ ΠΑΟΚ ήταν ο Δανός που δεν έδωσε την κόκκινη στον. Στο Λιβάγια. Στο Λιβάγια, σωστό. Και έδωσε τον Τζαμπά. Και έδωσε τον Τζαμπά δεύτερη κίτρινη που δεν ήταν. Ξέρεις τι μου είπες εδώ. Ο Θεοδωρίδης είπε τον Δανό. Έτσι μου λέγες. Ο Θεοδωρίδης είπε. Ναι. Τώρα δεν είπε κανένας Θεοδωρίδης αυτό ότι ήταν πέναλτι. Κανένας προφανώς δεν τον είπε. Ο Θεοδωρίδης είπε τον Δανό. Αλλά τον Γερμανό δεν τον είπε τίποτα. Έχει μία διαφορά. Αυτά τα έλεγες εσύ, δεν τα έλεγα εγώ. Έχει μία διαφορά που ποια είναι θα ξαναταποθείς. Γιατί και ευτυχώς ακούει ο κόσμος για να επιβεβαιώσω το τάγωμα που σε ρίχνω συνέχεια. Ναι, πες μας. Στο ένα μάτς είχε βάρ, στο άλλο δεν είχε. Τι σχέση έχει αυτό, ρε φίλε. Αν δεν έχει σχέση εσύ αυτό, ποιο έχει. Εσύ είπες ότι δεν... Να σου πω τι σχέση έχει, ας σου απαντήσω. Βαλτός είπες ότι. Άκου τώρα για τα συνεταιράκια σου. Ναι. Για τα κίτρινα συνεταιράκια σου. Και κίτρινα. Τα κόκκινα είναι πιο φιλικά. Α, τώρα και κόκκινα και κίτρινα. Άκου λοιπόν. Και λίγο με τον πάγο. Αν δεν υπήρχε VAR, θα ακύρωναν οι κομμένιδες και οι ποντίκηδες στον γκολ του Ακπόμψαν offside. Ναι. Και θα δίνει ένα πέναλτι το οποίο δεν υπήρχε. Εγώ δεν είπα αυτό. Πολύ πιθανό να είναι. Αμφισβητείτε το VAR. Όχι, όχι. Αμφισβητείτε το VAR. Θα σου πω τι αμφισβητείτε. Σε ρωτάω κάτι. Για μένα ήταν πέναλτι. Εσύ το VAR τι είπε. Το VAR δεν είπε τίποτα. Το VAR είπε όχι. Έδειξε... Όχι, το VAR δεν είπε τίποτα. Είσαι χαζός. Τώρα τι είναι αυτά που. Είσαι χαζός, αγόρι. Είσαι χαζός, το λέω. Μα το VAR είναι δυνατόν να μην είπε τίποτα. Ερμηνεία έδωσε ο διαιτητής. Άμα δεν. Συγγνώμη για το χαζός. Είσαι περίεργος, πλάκα με κάνεις. Ωραία. Λοιπόν. Δηλαδή είναι δυνατόν. Άρα δεν χτύπησες το χέρι. Το VAR το δέχεσαι, αγόρι μου. Ωραία. Το δεχόμαστε, ναι. Τελειώσαμε. Τζάμπα συζητάμε. Αυτό θα στο πω. Τζάμπα συζητάμε. Αν υπήρχε VAR στο ΑΕΚ ΠΑΟΚ στο Βόλο. Το goal offside του δεν είχε. Θα το έπαιρνε το κύπελο. Θα μετρούσε τον goal μάλλον. Γιατί το κύπελο το έπαιρνε. Γιατί η ήταν 0. Ωραία. Και ισοφάρισε με ένα goal. Ισοφάρισε με ένα goal δώρο του Γλύκου. Ωραία. Συγγνώμη, άρα, θα μετρούσε τον goal του δεν είχε. Αν είχε VAR. 2 μέτρο offside. Δεν χρειαζόταν VAR. Μα δεν χρειαζόταν VAR. Φίλε, ζητάει VAR ο διαιτητής. Δεν το είδε καλά. Δεν τον είπε υπόψη. Ζητάει VAR. Θα το βόλε. Θα το ακύρωνε. Φυσικά θα το. Δεν είναι 2 μέτρα, είναι μισό μέτρο. Μισό μέτρο. Θα το ακύρωνε με το VAR. Τελειώσαμε ρε Σιζάχου. Ωραία. Ωραία. Άρα λες ότι δεν ακούμπησε πουθενά στο χέρι και δεν είναι ερμηνεία του αν το είναι ακούσιο ή όχι. Άρα δεν είναι. Δηλαδή, να σου κάνω μια ερώτηση και αν θέλεις να απαντάς τέτοιο. Παρακαλώ. Αυτά τα 20 δευτερόλεπτα που ζήτησα εγώ να βρούμε, όχι πάνω στη φάση, ναι. την ώρα που πάει στο VAR και εμείς βλέπουμε, μας δείχνει τηλεόραση τη φάση. Γιατί να σου πω την αλήθεια, εγώ την ώρα του δεν το κατάλαβα καλά. Όντως, έπρεπε να δω το replay. Τι σκέφτηκες, τι είπες ότι θα δώσει ο διαιτητής. Εγώ το είπα στα παιδιά που λέω. Τι είπες. Δεν υπάρχει περίπτωση. Πέναντι έχει χτυπήσει πρώτα στο πόδι του και μετά στο χέρι. Σε πιστεύω. 100%. Σε πιστεύω. Και ήμουν από του λίγου σίγουρου. Εγώ ήμουν σε Σκοπάρ, το βλέπα το ματς. Μία παρέα μπροστά μα παοξίδε. Πολλού παοξίδε για να μην νομίζουν κάποιοι ότι είναι μόνο επειδή του μπουγάτσα το μαγαζί, έτσι. Λοιπόν. Και δεν τους άκουσα, δεν θέλω να λέω ψέματα. Δαγκώθηκαν όλοι. Γιατί θεώρησαν όπως όλοι μας ότι θα πάει στη Βούλα. Είναι πολύ απλό. Εσύ δεν έβλεπες τον μπάτσο, έβλεπες τους παοξίδες. Τι κάνανε, αντιδράσεις. Όχι, ρε φίλε, την ώρα του τέτοιου, τι να δω. Αλλά... Καλά, τώρα τι να σου πω. Δείχνει το τέτοιο και βλέπω μπροστά. Μπροστά μου ήταν. Για να ολοκληρώσουμε μπροστά μου για να ήταν. Ολοκληρώσουμε το θέμα. Δεν έβλεπα. Το VAR δεν λέει ποτέ ψέματα. Ωραία, ωραία.
Δηλαδή, μην τα ξεχνά δηλαδή, αυτά που λε. Υγεία να έχουμε. Αγόρι μου, υγεία να έχουμε. Εμείς το ζητούσαμε το ΒΑΡ. Ωραία, ωραία. Και η χάρτινη συνέτερή σα. Ναι, ναι. Έτσι που υποστηρίζατε, ωραία. Ούτε με ξένα γεννητικά όργανα μπορείτε να ρωτοτροπήσετε τελικά από ό,τι αποδεικνύεται. Ωραία. Γιατί τρίτη χρονιά γκόμενα, γκομενίτσα την Αϊκούλα. Συγχαρητήρια. Τρίτη χρονιά. Μόνο που δεν έπρεπε να είσαι στον τελικό. Τρίτη χρονιά. Δεν έπρεπε να είσαι στον τελικό. Στον τελικό πανάξια. Α, πανάξια. Πανάξια. Ναι, γιατί μου είπε ήταν κόκκινη. Πανάξια. Ήταν κόκκινη τον γκολ του τέτοιου. Και δεν ήταν offside το πρώτο σου γκολ. Δεν υπάρχει. Και το πέναλτι με τον Πανιόνι και αυτό πέναλτι. Πανάξια και πραγματικά. Άμα θα πάρεις, έτσι, έτσι, τα ίδια λέγανε και οι Ολυμπιακοί. Μπράβο. Το ΠΑΟΚ Πανιώνιος είναι μια επική ανατροπή, mm-hmm, μια mm-hmm. κατάδυση ψυχής και αναγνώριση μεγάλης ομάδος. Με φάουλ το τρίτο γκολ και το τέταρτο γκολ με πέναλτι δεν υπάρχει. Καθαρότατα. Καθαρότατα. Όλα. Έτσι, έτσι. Και οι Ολυμπιακοί τα ίδια λέγανε. Είναι και πάρα πολύ, πολύ αδικημένο ο ΠΑΟΚ στο δεσμό του κυπέλλου. Είναι αδικημένο. Όπως είναι και στο πρωτάθλημα, γιατί πήρε χ. Χι πήρε με goal offside. Α, τι να κάνουμε, ρε φίλε. Σωστό. Δεν τα λες. Μα εγώ το λέω την offside. Αν υπήρχε VAR εκεί. Μα εγώ το λέω την offside. Μα εγώ το λέω, εδώ είναι η διαφορά μας. Εγώ το λέω την offside που είναι γουρουνότριχα. Το λέω την offside. Το λέω. Εσύ μας είπες ότι το goal είναι κόκκινη κάρτα στον τέτοιο. Το goal του είναι κίτρινη. Α, συγγνώμη. Κίτρινη είναι γιατί συνέχισε τη φάση ενός φίλου ο διαιτητής. Σωστά. Γιατί το χορτάρι του βάλε την κόκκινη. Όταν σφυρίζεται πρέπει να σταματήσει. Τον Ίγκαρσον. Τον βρίσκει, ρε φίλε, εδώ στο λαγονοψοίτη. Όχι, όχι, λίγο πιο πάνω στον νεφρό τον βρίσκει. Το βρίσκει ολοκάθαρα, βάλει τη φάση. Βασικά έπρεπε και κίτρινη κάρτα στο χορτάρι να δώσει, γιατί λίγο σκόνταψε. Όχι, έλε. Δεν νομίζω. Δεν νομίζω, δεν νομίζω, δεν νομίζω. Λοιπόν, όχι, όχι. Ωραία. Με αυτά, με αυτά δεν είπαμε. Εδώ, εδώ τι είναι αυτά. Άστα, αυτά μετά. Αυτά μετά. Double πυροπάω. Double πυροπάω και είμαστε στην πρώτη μας εκπομπή μετά τον double. Τη ομάδα Θεσσαλονίκη που είναι η μοναδική η οποία μπορεί να φέρει τίτλο. Αποδεικνύεται. Όπως είναι τα δεδομένα αυτή τη στιγμή, για πρωτάθλημα φυσικά ναι. Για κύπελο μπορεί να το πάρει οποιοδήποτε. Για κύπελο δεν νομίζω να μπορεί. Γιατί το δεν μπορεί να το πάρει. Χειρότερο ήταν ο Άρης από αυτά τα δύο τα χωριά πολύ που ήταν τελικό. Πολύ χειρότερο. Από αυτά τα δύο τα χωριά. Πολύ χειρότερο. Okay, πάρε να, να δει το μάτι τι χωριό έσουν εσύ. Με ποιον. Τι κουτσοχώρησε με τον Ιωάννη. Με αυτό λέω. Δίκιο έχει. Τρεις καρπαζιές στο 52. Μα αυτό λέω ότι χάσαμε τεράστια ευκαιρία. Μα έχεις δίκιο σε αυτό. Yeah. Μα γι' αυτό λέω ότι χάσαμε τεράστια ευκαιρία. Γιατί για ένα μάτς, σε εκείνο το μάτς που με δύο αποτελέσματα προκρινόμουνα. Άστο λοιπόν, θα άρεσε, Ζάκο, αποκλείστηκε τον Ρε φίλε, τι σχέση έχει αυτό. Α, το πάπ του χρόνου θα ξαναμιλήσει για κύπελο. Δεν είδαμε. Δεν δικαιούσε να μιλά για κύπελο εσύ. Καλά, ούτε εσύ δικαιούσε. Εγώ δικαιούμαι ότι γιατί κοινού, είμαι ο κάτοχο των προηγούμενων δύο ετών και είμαι ο κάτοχο τρία συνεχόμενα. Όπω αυτά λέει, ρε φίλε. Τι ωραία πατάσα. Τι ωραία πατάσα. Έκραζε τον Ολυμπιακό. Τρίτο συνεχόμενο που έχω στο κύπελο. Ούτε αυτό το έχει κάνει η ελληνική ομάδα. Και κανένα δεν το έχει κάνει. Όχι. Τρία συνεχόμενα δεν είναι κανένα. Αίτητο, όχι. Α το αίτητο. Αίτητο λέει. Το αίτητο μπαίνει παντού. Το αίτητο πού στο κείμενο. Είναι σαν το αλφα το στεριστικό για του αγρότε. Πώ αίτητο, δύο ήττε έκανε. Αίτητο λέω να πάρει ντάμπλ στο πρωτάθλημα. Και σε όλη την Ευρώπη να πάρει και τον ντάμπλ. Αυτό λέω. Αίτητο στο πρωτάθλημα το πήρε. Ναι. Αυτό. Όχι αυτό. Το κείμενο. Βρε ομάδα αίτητο στο πρωτάθλημα. Το κείμενο, όχι. Γιατί νόμιζα κείμενο. Αυτό σου λέω, φίλε. Το κείμενο δεν είναι. Τρίτο συνεχόμενο. Με την ίδια ομάδα. Δεν υπάρχει ούτε αυτό. Στην Ελλάδα δεν πήρε ένα Δεν υπάρχει Ολυμπιακό Παναθηναϊκό τρία συνεχόμενα. Τρία συνεχόμενα δεν υπάρχει. Με τον Παναθηναϊκό, όχι. Σοβαρά, δεν το ήξερα αυτό. Να... Άλλο ρεκόρ αυτό. Μπράβο. Τι να κάνουμε. Τι να κάνουμε, 650 χρόνια, 12 αιώνες να ζήσεις, δεν θα το ζήσεις αυτό το πράγμα παδικά. Τι να κάνουμε. Δεν θα το δούμε. Τι να κάνουμε τώρα. Δεν θα το... Τι να κάνουμε, ρε φίλε. Φεύγουν όλα. Ό,τι κόμπλεξ είχαμε εμείς από τα μπάσκετ, τα πάει, φύγαμε. Ξεαπαυτώσαμε που λέει. Και α σου πω κάτι. Με μισή καρδιά πήγα στο Λευκό Πύργο. Βαρέθηκα. Ρε. Βαρέθηκα, ρε φίλε. Μην πας άλλο. Βαρέθηκα. Πήγα για να καλύψω το ρεπορτάζ εδώ. Να με βγάλουν τα παιδιά από το Λευκό Πύργο. Ναι. Και πήγα φυσικά γιατί ήταν και η παρέα μου, τα παιδιά από τη Μελβούρνη. Ο φίλος μου από το Στουτγκάρδη. Γι' αυτό τον λόγο πήγα. Αλλιώς δεν πήγαινα. Δεν βαρέθηκα πήγε, να πανηγυρίσω, ρε φίλε. Καλά, έκανε. Ζητάσου. Κατηνιά... Έχει και οικογένεια. Οι κατηνιέριδες, να ξέρεις, όσοι παραβέδισαν τα τελευταία τρία χρόνια, όλοι έχουν αγοράσει εξοχικό στη Χανιώτη και στο Πεφερ. Άντε, σοβαρά. Ναι. Ενώ εν αντιθέσει κάποια άλλα χρόνια, πιο παλιά. Μέναν απόλυτα τα σουτζουκάκια. Τα σκυλιά sold out στη χολυστερίνη κάνανε γιατί τα πετούσαν οι κατηγορίε. Τζάμπα πήγαιναν οι άνθρωποι. Τι να κάνουμε, ρε φίλε. Τι να κάνουμε, ρε φίλε. Έτσι είναι αυτά τα πράγματα. Αυτή είναι η συγχαρητήρια, τι να σου πω. Αφού σου έσφαξε όλου και πήρε και το τέτοιο. Και δεν είδε και να κάνει και καμιά άσεμη χειρονομία. Αυτά που λέει ο Βαθύλακο το 5-7, μην τα λε εσύ τώρα. Του έσφαξε όλου. Και τους έκανες 5 όλους. Με 7 δεν άκουσα, φίλε. Δουλειά μου 8 και 20 σχολά. Άκουσα, ακούν οι φίλοι μου, με είπανε με 8, 8 και 20 σχολά. Πώς άκουσα στη δουλειά 8 να ακούσω. Σήμερα ένας μέτρησε ότι η ομάδα του ΠΑΟΚ στο 5-7 στην εκπομπή του Άρη ακούστηκε 174 φορές. Πάρε στον και η ομάδα. Ακούει ο Βαθυλακός. Έχει τους ανθρώπους του, τα μεταφέρει. Πες το παράπονά σου. Μη στεναχωρίες. Και η λέξη Άρης ακούστηκε μόλις 44. Βάλε την κασέτα να το δείτε.
Στο 5-7. Λοιπόν, 174 φορές ακούστηκε η λέξη ΠΑΟΚ και 44 στατουά, η λέξη στατουάρι, σε εκπομπή του Άρη. Στατουάρι, γιατί εντάξει, λογικό είναι η επικαιρότητα, είναι ο ΠΑΟΚ και το κύπελο. Ήθελα να πω κάποια πράγματα, φυσικά δεν θα τα πω σήμερα. Την Πέμπτη θα λείπεις, έτσι. Θα λείπεις ή όχι. Sorry που το. Ναι, ναι. Θα είσαι. Ναι. Την Πέμπτη, ναι, ειδικά για το τμήμα μπάσκετ. Θέλουμε να πούμε, μην την αφιερώσω και όλη την εκπομπή την Πέμπτη στο μπάσκετ. Γιατί τα πράγματα τείνουν να γίνονται επικίνδυνα προς το, όσον αφορά το τμήμα μπάσκετ του Άρη. Επικίνδυνα. Υπήρχε η συνέντευξη τύπου του κυρίου Γουλιέλμου. Δεν θα, φυσικά δεν είναι της... Εντάξει, τώρα, όχι. Γιατί, πες το. Όχι. Αυτά είναι... Θα το πεις, γιατί στο μπάσκετ έκανα είστε ένα ιστορικό σωματείο που έχετε τίτλους. Όχι, άλλο αφήσατε θέμα. Εποχή στην Ελλάδα, όχι. Αλλά τα τελευταία δεν χρόνια δεν πραγματικά είναι κατάλληλα. Θέλω ανάπτυξη, θέλω να αναπτύξω, ναι. Και τώρα δεν είναι η ώρα. Όχι, δεν θα αναπτύξω τώρα. Δεν είναι η ώρα, γιατί να βγάλουμε και κόσμο. Την Πέμπτη θα έχετε την ευκαιρία. Την Πέμπτη, ναι, γιατί βασικά το ποδόσφαιρο δεν θα έχει τέτοιο. Θα φέρω εδώ ένα αφίσα που θα λέει πρωταθλητής και κυπέλλοκος Νταμπλούχος ΠΑΟΚ. Μην την κατεβάσετε από εδώ πέρα πάνω. Εγώ θα κάνω εκπομπή, δεν θα είναι εδώ πέρα. Εδώ θα τώρα... είναι και θα υπάρχει κάμερα. Όποιος την κατεβάσει την πλέρωση. Εγώ θα την κατεβάσω. Το υπογράφω. Εσύ με φέρνει δύσκολη θέση. Δεν μπορώ να σε φερθάσω. Τι να κάνω. Έχω και αδυναμία. Όχι, θα φέρω τον Μπουγκάτσα να την κατεβάσω. Φέρω τον Μπουγκάτσα. Δεν φτάνει αυτό. Θα του πω να δει την Πέμπτη βασικά. Σκαλά, το πω να πει. Μην τα λες. Λοιπόν, έλα, τον πειράζω. Τον πληκώνεις, μην τα λες. Δεν έχει ανάγκη αυτός. Λοιπόν. Ο παρατηρητής δικαιώνει τον Γερμανό διαιτητή Τσβάιερ. Τσβάιερ λέγεται. Τσβάιερ, ποιος ο οποίος φυσικά και δεν έκανε λάθος που σημάδεψε κανένα τελικό. Ο Σουηδός παρατηρητής του τελικού κυπέλου. Σουηδός. Ναι, ο κύριος Λιφ Λίντμπερκ στην έκθεσή του χαρακτηρίζει σωστές όλες τις κρίσιμες αποφάσεις του Φέλιξ Τσβάιερ και το βάζει άριστα. Όλες και αυτή που έδωσε το offside από πάσα αντιπάλου και αυτή την. Όλες είναι, παιδιά. Αμφισβητείτε το VAR. Όχι, ας το βάρε. Έδωσε offside από πάσα του αμυντικού σου. Εκτός αν άλλαξε ο κανονισμός. Δεν ξέρω, αν άλλαξε. Παιδιά, μπορείτε να κάνετε ένα συλλαλητήριο στο Λευκό. Αυτό που του λέω, θα τα λέει. Φυσικά, εγώ δεν ξεχνάω. Καμίλα, είμαι αγάπη μου. Αγόρι μου, δεν ξεχνάω. Συλλαλητήριο. Άκουσε με λίγο. Άνοιξε καμιά γραμμή. Άκουσε με λίγο. Τώρα γιατί. Άλλο η πλάκα. 23, 10, 2, 87 και 3 οχτάρια. Άνοιξε. Ναι, άνοιξε γραμμέ. Παρά 10, 14. Έχει 10 λεπτά. Ναι, λοιπόν. Άλλο αυτό τώρα. Αυτό το πέναλτι γινότανε. Υπέρ του ΠΑΟΚ, ρε παιδί μου. Και δεν στο δίνε. Θα φώναζε ή όχι. Αν έδειχνε το ΒΑΡ, όχι, δεν θα φώναζε. Δεν θα φώναζε. Ωραία. Όπως δέχτηκα όλες τις αποφάσεις στο βόλεϊ από το. Πώς λέγεται το βίντεο. Ποιο βόλεϊ. Στο βόλεϊ, φίλε. Δεν έχει το βίντεο. Δεν ξέρω, δεν βλέπω. Βίντεο τσεκ. Δεν βλέπω. Ναι. Υπάρχουν, έχουν. Δέχτηκε όλες τις αποφάσεις του βίντεο τσεκ. Ναι, όλες ήταν δίκες. Όχι, ρε φίλε. Όλες, φίλε. Και κατά του ΠΑΟΚ και δηλαδή αυτό με έκανε τώρα πραγματικά. Ναι, φίλε. Με ό,τι λέει το ΒΑΡ, τι να κάνουμε. Γι' αυτό στο βόλεϊ, αφού δεν κάνει τίποτα. Γι' αυτό αγόρι μου, η ΑΕΚ Ολυμπιακός εδώ και ένα χρόνο, ενάμιση. Α, και εγώ το θέλω το ΒΑΡ. Δεν το θέλει το ΒΑΡ. Και άλλο το θέλει. Τι να κάνουμε τώρα. Γιατί ο Λίγο Σφαγέ δεν έχει φάει. Φυσικά πάμε. Καλησπέρα, καλή εβδομάδα. Ναι. Ναι, καλησπέρα. Γεια σου. Καλησπέρα. Το όνομά σου λίγο. Καλησπέρα. Το όνομά σου λίγο, φίλε μου. Δημήτρης λέγομαι. Γεια σου, Δημήτρη. Δεν συνηθίζω να παίρνω τηλέφωνο στα ραδιόφωνα. Αλλά το κάνεις για μας. Ναι, πιο πολύ για τον πατέρα μου πήρα και τον δίνω και τα χαιρετίσματά μου, τον Γιώργο Πτυχανιώτη. Ο μπαμπάς είναι ο Γιώργης. Γεια σου, Δημητράκη. Ναι, ο πατέρας μου, ο πατέρας μου. Καλώς ήρθες στην εκπομπή μας, αγόρι μου. Να είσαι καλά. Να είστε καλά. Σας ακούω γενικά πιο πολύ, σας έβλεπα από τη Μαρμίτα. Περαστικά. Με το Ραπτόπουλο. Περαστικά. Τα καλά εκείνα, τα καλά χρόνια της Μαρμίτας. Ναι, καλά το είπες. Τα χρόνια της νιώτης βέβαια, γιατί τώρα είμαστε λίγο παππούδια, να πούμε την αλήθεια. Όχι, εντάξει, δεν θα το έλεγα. Για μένα είπες με παππού, ρε. Εσύ είπες γεράς. Εγώ είμαι παππούς. Εγώ 40 φαίνομαι. Πόσο? 40. Άμα φαίνεις 40, εγώ φαίνομαι 32. Ναι, λόγω μαλλιών. Πάμε. Πάμε. Έλα, Δημήτρη, πάμε, σ' ακούμε. Ναι. Δημήτρη, είσαι ταμπλούχος, να υποθέσω, έτσι. Μα φυσικά αυτό. Έπρεπε να πεις ότι είσαι άνθρωπος. Έπρεπε να πεις. Θα τρενόμουν. Γιατί δεν πας κοντά στον μπαμπά. Αυτό που θα ήθελα να πω είναι να ενημερώσει κάποιος τον κύριο Μπουγάτσα ότι οι σημαίες που κατεβήκαν σήμερα στο Δημαρχείο ξανανεβήκαν μετά από 10 λεπτά. Και οι δύο. Δεν είχε καμία σχέση πάντως. Άκου λίγο, Δημήτρη, για να μην γίνει παρεξήγηση. Επειδή μιλούσα με τον Νίκο, δεν έγινε καμία. Δεν υπάρχει κανένα θέμα με τον Νίκο σε αυτό. Δεν έχει καμία ανάμειξη ο Νίκο σε αυτό το πράγμα. Ο Νίκο βρήκε μια φωτογραφία. Για να λυθεί η παρεξήγηση και να τελειώνει εδώ και δεν θα το ξανακάνω θέμα. Βρήκε μια φωτογραφία στο ίντερνετ που ανεβάσανε.
ότι κατεβάζαν τη σημαία δύο άγνωστοι, δεν ξέρουμε. Προφανώς επειδή ανέλαβε την υπόθεση η αστυνομία, θα ταυτοποιηθούν και αν υπάρχει νομική. Ναι. Τέλος πάντων, θα έχουν κυρώσει κτλ. Και την ανέβασε και είπε, επειδή είχε γράψει πιο μπροστά, ρε παιδί μου, έκραζε τον Μπουτάρη, γιατί ανέβασε όπως το είχε κάνει και στο πρωτάθλημα. Εντάξει, λέει δικαίωση κτλ. Όχι ότι έκανε ο Νίκος κάτι τέτοιο, έτσι, μην τρελαθούμε. Όχι, όχι, αυτό. Δεν είπα αυτό. Όχι, προσθέτω. Εσύ δηλαδή, δεν το πες, εσύ δεν το πες. Εσύ δεν το πες, αλλά κάποιοι το εισέπραξαν έτσι, ναι, και είναι, δεν είναι. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Δηλαδή, είναι σίγουρα είναι παρεξήγηση και δεν θα έπρεπε να λυθεί. Καταρχήν πρέπει, αν θα το ανέλαβε η αστυνομία και τους βρει, να ταυτοποιηθούν, να δούμε και τι ομάδα είναι. Έτσι, και αν πρέπει να τιμωρηθούν για αυτό που έκαναν, γιατί. Κοίταξε λίγο, πήγανε τώρα στο Δημαρχείο και κατέβασαν σημαία, φιλαράκι. Έτσι. Δηλαδή, αυτό είναι η επιλογή. Του ΔΣ του Δημαρχείου και του ίδιου του Δημάρχου. Αυτό σίγουρα είναι μια παράνομη πράξη. Πέρα από το ηθικό. ΔΣ δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή. Εκλογές έχουμε. Εκλογές έχουμε. Αντιδήμαρχοι δεν τελούμε. Δεν νομίζω ο Δήμαρχος να ενήργησε. Όχι, ο Δήμαρχος. Υπάρχουν και αντιδήμαρχοι. Για αντιδήμαρχοι όλοι. Και αργιανοί αντιδήμαρχοι. Οι αντιδήμαρχοι όλοι αυτή τη στιγμή, ναι, δεν νομίζω να ασκεί κανείς. Σε 10 μέρες εκλογές έχουμε. Δεν νομίζω να ασκεί κανείς τα καθήκοντά του. Γιατί παραιτήθηκε κανείς. Νομίζω ότι δεν ασκούν τα καθήκοντά. Δεν παραιτήθηκε κανείς, δε φίλε. Μέχρι να παραιτηθούν είναι αντιδήμαρχοι. Τι να κάνουμε. Πώς θα γίνει. Δεν νομίζω αυτό να ισχύει, τέλος πάντων. Έλα, ρε Δημήτρη. Δημήτρη, τρέξτε λίγο γιατί έχει γραμμές πολλές. Ναι, ναι. Εντάξει, φέτος χάρηκα όπως και όλος ο λαός του ΠΑΟΚ στη Θεσσαλονίκη το double. Ήταν κάτι που το περιμέναμε και το θέλαμε όλοι. Mm. Εγώ επειδή συνήθως είμαι αντικειμενικός σε σχέση με τον πατέρα μου, επειδή τον έχω ακούσει πολλές φορές να τσιγκλάει το ζάχο, δεν πειράζει, καλά κάνει. Θα με κράξει πιο μετά, σίγουρα είναι και στην αναμονή. Εγώ θα πω ότι εύχομαι και ο Άρης κάποια στιγμή να επιστρέψει στους τίτλους. Στον επόμενο. Να είσαι καλά, φύγε από εδώ. Τα χαιρετίσματά μου στον ξάδερφό μου τον Χρήστο που ακούει, στο φίλο μου τον Στέργιο από την Τολεμαίδα που αν και γάβρος είναι το καλύτερο παιδί. Λοιπόν, καλή συνέχεια και καλή εβδομάδα να πούμε. Θες φροντιστήριο, αγόρι μου. Δημήτρη, να μην κάνεις και μόνο από αυτά που είπες, το θεωρώ ότι είναι έτσι, να μην επιλέγεις φίλους ή παρέες με βάση τι ομάδα είναι, έτσι. Όχι, όχι, προσπαθώ. Το καλοκαίρι, το καλοκαίρι που θα έρθω Χανιώτη, κανόνισε λίγο να σου κάνω φροντιστήριο. Δύο ιδιαίτερα, δύο η ΕΚ τρέγιας ιδιαίτερα. Η ΕΚ θύρα 4-3. Άντε, φιλιά. Επίσης κάτι τελευταίο θα ήθελα. Άντε ρε, τελευταίο. Έλα, για ένα στοίχημα που έχει βάλει ο πατέρας με τον Ζάχο για μια βότκα. Ναι, ένα το κάναμε ένα πιτόγυρο. Θα τα πει ο μπαμπάς σου, άντε έφυγες. Μετά, έγινε. Γεια σου, Δημητράκη. Ένα πιτόγυρο χρωστάει. Πάμε στον επόμενο. Την βότκα. Βότκα, δεν μπορούμε να φέρουμε ένα. Στον έλα, επόμενο. Φίλε. Καλησπέρα. Καλησπέρα και σε σένα. Δήμαρχοι, αντιδήμαρχοι, ρε παιδιά, δεν είναι. Μέχρι 31-12 του είναι η θητεία. Και εγώ αυτό είπα. Όχι, Ζάχο 31-12 του είναι. Δηλαδή. Υπάρχουν κανονικά. Δηλαδή οι αντιδήμαρχοι, ένα λεπτό, πάνε το πρωί. Στα γραφεία του. 31 Δεκάτου του 19 θα είναι δήμαρχοι και αντιδήμαρχοι. Αυτό σου λέει. Ναι, κανονικά. Δεν είναι. Ο καινούριο αναλαμβάνει μία πρώτου, ρε παιδιά. Δεν το ξέρω. Ναι, έχει δίκιο. Δεν το ξέρω. Εντάξει. Γιατί ξέρει, ένα λεπτό, ξέρει, είναι τέτοια ότι στι βουλευτικέ, ένα μήνα, δύο μήνε νωρίτερα παρετούνται όλοι οι υπουργοί. Ναι, γιατί πρέπει να οριστεί κυβέρνηση. Ναι, ναι, και αναλαμβάνει περισσιακή, έτσι δεν είναι. Υπέθεσε ότι κάτι τέτοιο γίνεται και στο Δήμο. Όχι, όχι, όχι. Το Δημαρχείο είναι μέχρι 31-12 κανονικά. Δηλαδή και ο Μπουτάρης θα είναι μέχρι 31-12 του δήμαρχος και οι αντιδήμαρχοι. Όποιος και να λέει, ωραία, δεν το ξέρω αυτό. Όχι, να μην λέω μετά, δεν το ξέρω. Εντάξει, αυτό τώρα που σου λέγε Τάσο. Εντάξει, τώρα εμείς ως Αριανοί, ρε παιδί μου, δεν το λέμε με την έννοια τώρα, εντάξει, δεν ασχοληθούμε με τις σημαίες. Απλά εντάξει, και εγώ επί μια δεκαετία έφερνα τίτλους, δεν σηκώθηκε καμιά σημαία. Ούτε εγώ το θυμάμαι δηλαδή. Εκτός άμα σηκώθηκε και δεν το θυμάμαι. Αλήθεια δηλαδή, δεν είναι. Μπορεί να κάνουμε και δηλαδή λάθος. Είναι κακό, ρε παιδιά, που στην πόλη που είναι και που είναι ο ΠΑΟΚ, δεν είναι. Δηλαδή, Θεσσαλονίκη, από πού είναι ο ΠΑΟΚ, την Καρδίτσα. Έφερε double στην πόλη. Δεν πρέπει να σηκωθεί η σημαία στο Δημαρχείο. Μα δεν διαφωνώ εγώ με σένα. Ποιο απλά το θέμα είναι ότι εμείς δηλαδή λέμε ότι επί μια 7 ετία. Εντάξει, και για τον Άρη έπρεπε να βάλει, ρε φίλε. Ναι. Και okay, για τον Άρη στον μπάσκετ έπρεπε να βάλει. Εγώ δεν διαφωνώ. Αφήνουμε, ναι. Okay, και να σου πω και κάτι. Πάρε ένα κύπελο και εσύ να φέρει την πόλη κύπελο και πρωτάθλημα. Να σου βάλει και σε ένα σημαίο, ρε φίλε. Μαζί γιατί να μην σου βάλει. Μαζί σου. Δεν διαφωνώ. Δηλαδή προς Θεού δεν είμαστε παράλογοι. Αυτό που λέγατε για το VAR πάντως, με το καλό να έρθει του χρόνου. Καλά, μην νομίζεις Τάσο ότι δεν γίνονται διαιτητικά λάθη με το VAR. Γίνονται πολλά. Άμα δεις στην Ιταλία τι γίνεται με την Juventus. Γίνονται πολλά. Γίνονται πολλά σε φάσεις που επιδέχονται ερμηνείας. Δεν νομίζω ότι το βελτιώνει.
Ναι, εντάξει, το βελτιώνει, σίγουρα. Το βελτιώνει. Ναι. Αλλά ακόμα και με το VAR. Εντάξει, εδώ φέτος με το Champions League είδαμε. Μέσα στο δωματιάκι του VAR είναι ένα επιτελείο τριών ανθρώπων με 10 monitor που τη βλέπουν τη φάση από 15 κάμερες. Τάσο, αυτοί είπαν. Αυτοί ενημερώνουν το διαιτητή. Αυτοί και ο διαιτητής. Σωστό, είδε. Σωστό το λες. Τον είπαν άρα, γιατί ο διαιτητής δεν είδε. Τον είπαν ότι χτύπησε στο χέρι. Αρχικά ο διαιτητής λέει όχι, δεν έχει τίποτα. Πήγε, τον ενημερώσαν και τον λέει όχι. Εδώ κάτι υπάρχει επιλήψη, άρα... γιατί διαμαρτυρήθηκαν και οι αξίδες. Όχι, όχι. Τον λείπαν από το ρα. Οι αξίδες μπορούν να διαμαρτυρούνται για οτιδήποτε. Ναι, φίλε. Τον είπαν από το ακουστικό. Ωραία, πάνε δες τον. Χτύπησε χέρι. Αν είχαν πρόθεση να κάνουν κάτι υπέρ του ΠΑΟ, γιατί να το. Όχι, πούνε. Δεν λέω αυτό. Άλλο σου λέω. Λέω όχι, τον είπα, χτύπησε χέρι. Πάνε δες και ο άνθρωπος έδωσε ερμηνεία. Το είδε ο άνθρωπος και λέει. Έδωσε ερμηνεία. Ερμηνεία έδωσε. Δηλαδή, αν πήγαινε στο πέναλτι, δεν θα του έλεγε κανένα τίποτα. Αυτό σου λέμε. Αυτό σου λέει. Εγώ σας λέω ότι για να μην πάει στο πέναλτι, η ερμηνεία του και η απόφαση είναι η ερμηνεία. Ότι ήταν κανονική, ότι το μαρκάρισε. Δεν υπάρχει πέναλτι. Άλλο σου λέμε που θα δίνει πέναλτι. Αυτό δεν το έδωσε. Άντε πάλι. Άλλο σου λέει. Τέλος πάντων. Ζάχο. Ναι. Πότε θα την βρω τη Μάντσεστερ. Ο Άρης. Στα playoff θα την βρούμε. Ρε φίλε, στα playoff. Βασικά, αν την βρούμε στα playoff θα περάσουμε, να ξέρεις. Γιατί είναι καφενείο και μισό η Μάντσεστερ. Αυτό δεν λέω. Να εύχεστε να μην τη βρείτε, γιατί θα σπάσει το ρεκόρ της εξάρας της Μπάγερ, να ξέρεις. Ναι. Εντάξει, φίλε, ας πάμε μία εκεί πέρα και ας αποκλειστούμε. Δεν αυτή θα είναι δυνατή και εμείς θα είμαστε. Τι είναι, φίλε, τώρα με τον απαταιώνα, το χόμπι. Αυτή η Μάντσεστερ ήρθε, έπαιξε Ευρώπη με τον Αθηναϊκό του Τζαλακώστα και έφερε χ. Ναι. Εντάξει, ήταν πολύ χάλια τότε. Μάτσεστερ, ρε φίλε. Ήταν, όσο και χάλια ήταν με τον Αθηναϊκό του Θουβού του Τζαλακώστα, ρε φίλε. Τότε ήταν, του Τζαλακώστα του Ροξάκη. Τότε έβγαινε Ευρώπη και ήταν θαύμα η Μάντσεστερ. Γι' αυτό γίναμε και Μάντσεστερ. Ζάχο, και τώρα τίνει λίγο να εκπέμπει στο θαύμα. Όχι, φίλε μου, για να κλείσουμε με αυτό, για να μην λέμε. Είναι θαύμα που αυτή η ομάδα είναι Ευρώπη. Είναι θαύμα, πραγματικά. Ναι, είναι θαύμα. Να σε καλά, αδερφέ. Να σε καλά. Με αυτού του απαταιώνε που είχε αποδοσπαστεί. Πόσο έχει. Δύο. Θα κάνουμε... Πάμε. Έτσι όπως πάει. Δεν θα κάνουμε καθόλου. Εντάξει. Πάμε. Θα κάνουμε σε λίγο. Πάμε. Καλησπέρα. Καλησπέρα στην καλύτερη παρέα. Καλώς τον. Νάτος. Γεια σου, Γιώργη. Δεν τους μπερδεύω, λοιπόν, ρε παιδιά. Χανιώτησα. Ζάχο... Το στοίχημα ήταν ένα μπουκάλι ουίσκι. Μαζί σου το βάλα. Μαζί μου το βάλα. Αλλά επειδή δεν πίνεις ουίσκι, μου λες καμιά βοτκίτσα. Άκουσε με. Εσύ κέρδισες στο στοίχημα. Ουίσκι θα φέρω. Όχι, βάλω... δεν θέλω. Βότκα, ρε. Όχι, ρε. Εντάξει, ρε. Βότκα, δεν μείνω μισά. Πιω ένα τέτοιο. Μισό ποτηράκι. Εντάξει, δεν είμαι πολύ εγώ του ποτού. Ξέρει ο Τάσος. Δεν είμαι του ποτού. Ναι. Ξέρω. Θα στείλω το γιο μου από εκεί, το πιείτε παρέα, να μην τον Τάσο. Μην αγχώνεσαι. Όχι, να σου πω κάτι. Για να είναι καλημέρα και ο Ζάχος. Ναι. Στείλε δύο μπύρες και μια πίτσα που τρώει. Αυτό κέρδισε, ρε. Αυτό κέρδισε. Εγώ εσένα λέω, εσένα κοιτάω. Α, να τρώω δύο μπύρες και μια πίτσα. Να φας και την πίτσα, να πιούμε και δύο μπύρες. Να έρθει, βέβαια. Και όταν πάω στη Χανιώτη, τον κεράσω εγώ ένα special για πάρτι σου. Εντάξει. Okay. Εγώ όπως έχασα τελείωσε, είπαμε. Επαναλαμβάνω, είναι χρέη. Στείλ το Δημητράκι από εδώ. Τιμή, φέρτο να έρθει να το γνωρίσω κιόλας. Και να σε κάνουμε βιντεοκλήση να δεις πώς τρώμε την πίτσα. Γιατί μόνο από αυτά που είπε ο Δημήτρης, μπράβο, με εντυπωσίασε με τη λογική σκέψη που έχει. Μπράβο του. Άρα δεν σου πιάσε καθόλου. αφού λέει ρε εσύ, ο γιος σου λέει. Άκουσε, σου ξέφυγε. Λέει ο γιος σου. Όχι, θέλω, πόσο είπε Τάσο, εύχομαι, είπε. Εύχομαι. Να πάρει και ο Άρης τίτλο. Αυτό αποκλείται να το πεις, έτσι. Εννοείται πως θα το πω. Μπράβο. Γι' αυτό τον είπα, θέλει. Όπως εσύ ναι. Είπες να μην σώσετε και πάρετε τίποτα, ναι. Και εγώ το λέω. Όχι, εγώ δεν είπα να μην πάρετε τίποτα, να μην βάλετε γκολ τα επόμενα 12 χρόνια, λέω. Κατάλαβες. Ναι, και εγώ οπότε... σε λέω. Ναι. Φέτος να σπάσει το αίτητό σας, ρε φίλε, πώς θα γίνει. πώς για. Ας σπάσει, μπορείς, λες και δεν ασπάσει σιγά. Ας σπάσει. Με την Μάντσεστερ να παίξετε. Θέλω, γιατί είμαι Μάντσεστερ. Γιατί είμαι Μάντσεστερ. Και εγώ Μάντσεστερ είμαι, ρε αδερφέ. Ωχ, κατάλαβα. Κατάλαβα. Τέτοιο καφενείο που είμαστε, έχουμε και ελπίδες να περάσουμε. Τι να σου πω. Καλή συνέχεια. Έγινε, να σε καλά. Λοιπόν, ξεχάσαμε να πούμε πως κοντά μας είναι το πιστοπωλείο Πορκίτο. Αυθεντικές παραδοσιακές γεύσεις με ντόπια κρεατικά χειροποίητες νοστιμιές να τρέχουν τα σάλια σας. Ο καλύτερος γύρος της πόλης, χοιρινός κοτόπουλο μόνο στο Πορκίτο. Σουβλάκια κοτόπουλο, πασέτες, ζουκάκια, χειροποίητα, μπέργκες, κλαμπ μενού με πολλές επιλογές για 1-4 άτομα. Και ολόφες και σαλάτες όμως και συνοδευτικά. Καραούλιο και Δημητρίου, 52 πρώην διοικητηρίου. Δελιβεριά στο 2310-520-555. Κατεβάστε την εφαρμογή μας από το App Store για συσκευές iPhone ή από το Google Play.
για συσκευές Android και πάρτε έκπτωση 10% σε κάθε παραγγελία σας. Δεν τα βλέπετε αυτά που γίνονται, δεν είναι ευτυχώς. Γεια σου Βασιλάκη μου, Καμαδία. Πάμε στον επόμενο. Έχει τόσο, τέτοιο, τόσο χαρά που διαβάζει και όλες τις διαφημίσεις. Μπορεί να κάνει ένα σφουγγάρισμα έξω. Το τεχνικίδι και το κομποτήρι ανανέωσε σε λίγο. Σφουγγάρισμα έχει έξω να κάνει τίποτα. Όχι, ε. Πάμε στον επόμενο. Έλα, καλησπέρα. Έλα, φίλε. Ναι. Πού να περιμένει, εντάξει. Στον επόμενο. Έλα, μάγκες. Καλησπέρα. Γεια σου, έλα, γεια σου, Ζάχου, γεια σου, Αναστάση. Λοιπόν, Ολλανδία. Ποια Ολλανδία. Γιώργος, Γιώργος. Εντάξει, λοιπόν, ακούστε λίγο. Πάμε. Θα πω λίγο δύο-τρία πραγματάκια. Καταρχήν, για το μάτς, για τον τελικό, εγώ δεν περίμενα τίποτα άλλο. Για μην ξεχνάμε ότι είχαμε τραυματία το Βιερίνια, είχαμε το Μαουρίσιο έξω. Η ομάδα έπαιξε την μπάλα που ξέρει και πήρε πολύ ξεκούραστα το μάτς. Πρώτον. Δεύτερον. Αναφέρθηκε στις εισάγω και το βρίσκω λίγο άτομο. Για ναι, πες μου. Το βρίσκω λίγο άτομο. Εγώ εντάξει, μιλάω καθαρά τη γνώμη. Πες, φυσικά, γιατί αυτό λοιπόν. Άτομο που ποιο? Συζητάτε για δημάρχους, για ποιος είναι πιο δημοφιλές και τα λοιπά. Και πήγε συζήτηση, συμφωνώ. Συμφωνώ μαζί σου. Λοιπόν, θα σου πω εγώ κάτι. Εδώ πέρα στη Γερμανία τι παίζει. Για πες. Έχουν δοκιμάσει πάρα πολλοί πρώην ποδοσφαιριστές, έτσι. Άσχετα από ποια ομάδα είναι και τα λοιπά, αλλά δεν μπόρεσαν ποτέ, μα ποτέ, να καταξιωθούν στο πολιτικό του σύστημα. Γιατί απλά δεν είχαν τα εχέγγυα, δεν είχαν το κύρος, δεν είχαν να δείξουν κάποιο κοινωνικό έργο. Για Γερμανία μιλάμε, Γερμανία μιλάμε, έτσι. Ναι, άλλη κουλτούρα. Συμφωνώ μαζί σου. Ναι, εντάξει, αλλά εγώ μιλάω τώρα για την Ελλάδα. Εγώ δεν γουστάρω να βλέπω έναν πρώην ποδοσφαιριστή που να έχει, να μου πεις, άμα έχει κάποιο κύρος, έχει δείξει κάποιο έργο ή έχει κάποια εκέγγυα και μπορεί να βοηθήσει, πολύ καλός. Αλλά δεν είναι αυτός δηλαδή δεν είναι αυτά τα δεδομένα που πρέπει να ισχύουν. Συμφωνώ, αλλά... μεγάλη χαζομάρα. Ναι, άκουσε με λίγο. Συμφωνώ μαζί σου, αλλά όπως βλέπεις όλα τα κόμματα... θέλουν τέτοιους ανθρώπους στους συνδυασμούς σου, έτσι, γιατί και κάποιοι τους ψηφίζουν προφανώς. Ναι, γιατί δεν υπάρχουν ίσως τα ανάλογα τα μυαλά αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Και αυτό είναι εδώ, είναι το δύστιχο στην περίπτωση. Λοιπόν, ωραία. Για το θέμα με τις σημαίες, εγώ το βλέπω απολύτως νορμάλ όταν έρχεται ένας τίτλος τέτοιος, δηλαδή το πρωτάθλημα και το κύπελο, μετά από πόσα χρόνια στην πόλη, γιατί είναι μια ποδοσφαιρική γιορτή και ένας ποδοσφαιρικός τίτλος, να είστε λίγο πιο άπλες αυτό εδώ και να μαθαίνετε από τα λάθη σας και να μπορείτε λίγο και να αντιγράψετε ίσως και κάποια πράγματα για να γίνετε και εσείς καλύτεροι. Γιατί δεν είναι κακό να βλέπεις προς τα πάνω, να βλέπεις όταν τσουλάει κάτι καλά ή βλέπω Γιώργο, δηλαδή το γείτονά μου. Τι να αντιγράψουμε ρε φίλε, ένα πλούσιο πρόεδρο θέλουμε. Τι να αντιγράψουμε, δηλαδή τι κάνατε εσείς δηλαδή. Μάγια. Γκρεμίσαμε την παράγκα ρε φίλε. Πώς το, γιατί δεν γκρεμίζεις 50 χρόνια με την παράγκα. Πριν 50 χρόνια γιατί δεν είχα ισχυρό άντρα. Και αυτό, και εγώ αυτό σου. Οικονομικό άνθρωπο. Και εγώ αυτό λέω. Άρα τι κάνατε. Και έκανα και ομάδα, ρε φίλε. Πώς δεν είχες. Πολύ πιο πριν από μένα είχες. Ναι. Τον κύριο Κοντομινά. Εντάξει, γελάμε. Όπως του Ηρακλής και τον κύριο Μητυλινέο. Γελάμε τώρα. Γελάμε. Που, δύο χρόνια έκατσε ο άνθρωπος. Γελάμε που έκανε την πιο ακριβή μεταγραφή στην Ελλάδα. Μην τα λες αυτά. 600 εκατομμύρια δραχμές στον Αγαθοκλέον. Από τη μία τσέπη βγήκαν, στην άλλη μπήκαν. Μην τα λες αυτά. Α, ναι. Ναι. Σοβαρά. Τότε δεν το λέγατε όμως. Τότε ξέρεις τι λέγατε. 600 εκατομμύρια έριξε ο πρόεδρος. Εντάξει, δεν είναι έτσι. Έτσι σας έλεγε ο πρόεδρος να πείτε. Έλα, δεν είναι έτσι. Έλα, ρε φίλε. 100 φορές τα έχουμε σχολιάσει. Να μιλήσω άνθρωπος. Άρε δες πόσα δις ήταν τα 600 εκατομμύρια τότε. Έλα. Ακούστε με λίγο, παιδιά. Μην ξεχνάς, Άχο, τον πρωτοήρθο Ζαβίδης και με την εμφάνισή του και τις δηλώσεις που είχε κάνει. Πολλοί τον είχαν χλεβάσει, λέγανε ο Τσερτσένος και τα λοιπά, μην τα λέμε πάλι. Ο άνθρωπος τώρα εδώ και 6-7 χρόνια, έτσι, έβαλε λεφτά, έκανε κάποια λάθη, έμαθε, αλλά είδε ότι είναι δύσκολα να γκρεμίσει εκεί πέρα όλο το σύστημα του ΠΟΚ που βλέπεις πώς αντιδράει. Λοιπόν, από τη στιγμή που είναι πρωτεργάτης και λέει θέλουμε ξένους διαιτητές και θέλουμε αυτό εδώ το ΒΑΡ, γιατί μην νομίζεις και εδώ στην Bundesliga άμα δεις υπάρχουν πολλές αποφάσεις που κρίνονται και στο ΒΑΡ που είναι και σωστές και πολλές φορές είναι και λάθος. Δεν πάει να πει αυτό εδώ κάτι.
Το θέμα είναι να μην είναι μεμπτό, να βλέπεις δηλαδή ξένους διαιτητές. Είδες πως φύριξε ο άνθρωπος αυτός ο Γερμανός. Εγώ πιστεύω τα κουκιά ήταν μοιρασμένα και δεν αδίκησε κανέναν. Φαινότανε το πράγμα ότι η ΑΕΚ δεν μπορούσε να βάλει γκολ με τίποτα στον πάγο. Ότι η ΑΕΚ δεν μπορούσε και ήταν πολύ χειρότερη από αυτό που και εγώ την περιμένω, αυτό είναι δεδομένο. Και ότι η ΑΕΚ είναι τρίτη αυτή η ομάδα δείχνει το τι γελίο πρωτάθλημα έχουμε και το πόσο παίζεται εκτός του γηπέδου το πρωτάθλημα. Αυτή η ομάδα είναι τρίτη. Συγγνώμη τους φίλους μου τους αεξίδες, το ξέρουν και οι ίδιοι, ή όχι είναι τρίτη, βγήκε εύκολα τρίτη αυτή η ομάδα. Ε, τώρα, τι εσύ, να λέμε. Εσύ γιατί δεν βγήκες τρίτος αφού πήγες. Γιατί εγώ ρε φίλε, ούτε δανεικούς έχω, ούτε φιλικά μπορώ να παίξω. Α, οι ομάδες για από πάνω το κάνουν. Τι να κάνουν. Ναι, απλά μόνο τέσσερις του Ολυμπιακού έχει. Μόνο τέσσερις του Ολυμπιακού έχει. Εγώ έπαιξα φιλικά, η ομάδα σου λέει ο Τάσος δεν έπαιξε κανένα. Ο Άρης έπαιξε. Εγώ δεν είπα ότι έπαιξε φιλικά. Ναι, αφού τέσσερις μου λες. Εγώ ξέρω, εσύ Ζάχο, εγώ ξέρω ότι με τους ανταγωνιστές μου, είτε ήταν Ολυμπιακός, είτε ήταν στον πρώτο γύρο η ΑΕ κτλ. Εγώ δεν άφησα πουθενά βαθμούς. Εσύ πήγες στην Αθήνα, και έχασες από το πέρα. Άρα φίλε, εγώ έχω 4 εκατομμύρια και εσύ έχεις 30. Σοβαρά μιλάς τώρα. Δεν έχει σημασία. Α, εσύ, δεν έχει ούτε αυτό σημασία. Εσύ δηλαδή στον Ολυμπιακό έπαιξες καλύτερη μπάλα από τον Άρη. Το Ολυμπιακό ΠΑΟΚ έπαιξε καλύτερη μπάλα από ότι. Ναι. Για να σε ακούσω. Συζήτηση, βέβαια. Στον πρώτο γύρο που παίξαμε τον Ολυμπιακό δεν ήμασταν καλοί. Αλλά μην ξεχνάς, είχαμε κάνει και μια υπερπροσπάθεια έτσι για να μπούμε στο σεντόνι. Ναι. Και η ομάδα τότε δεν ήταν καλά. Κερδίσαμε όμως. Τι πάει να πει αυτό. Κερδίσαμε, ρε φίλε, κοιμήθηκε ο Θεός και κέρδισες τώρα. Τι κοιμήθηκε. Δεν κέρδισες. Δεν πέρασε στη σέντρα. Δεν πέρασε στη σέντρα με τον Ολυμπιακό. Ο Άρης και γκολ έβαλε και 3-4 ευκαιρίες έκανε. Και εσύ πήρες μια ισοπαλία από μας και τι πάει να πει αυτό. Γιώργο, τρέξτε λίγο, έχει πολλές γραμμές. Τίποτα δεν λέει. Αλλά δεν μπορεί να λες. Ναι, αλλά δεν μπορεί να συγκρίνεις. Μου λες εγώ τα σκέδισα όλους και εσύ έχασες από όλους μια ομάδα 4 εκατομμυρίων με μια 30-35. Ε, δεν είναι το ίδιο. Εσύ πώς έλεγες δηλαδή την 7η αγωνιστική, ρε φίλε, σας περιμένουμε να ξεβρωμίσει πολύ και να κάνουμε τα όνειρά μας. Μα το απέδειξα αυτό. Ένα μάτς. Δεν ήμουν καλύτερος. Καλύτερος πόσο και έχασε. Χειρότερος ήμουν. Πολύ καλύτερος ήταν ο ΠΑΟΚ. Ήταν καλύτερος ο ΠΑΟΚ. Ωραία, οκ. Βέβαια. Εντάξει, ωραία, δεν το κάνω. Δεν ήταν καλύτερος ο ΠΑΟΚ. Όχι, δεν ήταν καλύτερος. Σας έδωσε και ψεύτικο πέναλτι. Δεν... Το ψεύτικο ήταν το δικό σου. Δώρο πέναλτι του Άρντα. Το δικό σου ήταν. Μα ο Ροκάδα το είπαν όλοι οι καθηγητές διαιτησίας. Έλα, εντάξει, δεν έπρεπε. Έλα, sorry. Σε πήραμε. Σε πήραμε λίγο. Γεια σου, Γιώργο. Πήρε εσύ και μιλάμε εμεί. Τελώ μου ήπια. Έχει, εντάξει, εμεί μιλάμε. Πάμε, 23-10-287-888. Ράδιο Μαρμίτα, Τάσο Τρέγια, Ζάκο Ντρούλινγκ. Φεμ και ενό σχόλιο μήνυμα αποστολή στο 54-526. Μπίλι, πόσε γραμμέ έχει. Αυτοί οι τρει. Και θα κάνουμε το break. Ναι, το ξεσκίσαμε γιατί... σήμερα. Ζητάμε συγγνώμη. Θα γίνει και μια φορά. Φταίμε εμείς. Ξεφύγαμε. Θα κάνουμε το break και μετά ανοίγουμε πάλι γραμμές. Έτσι. Λοιπόν. Αυτοί οι τρεις κλείσεις γραμμές. Καλησπέρα. Έλα, φίλε, καλησπέρα. Καλησπέρα. Γεια σου, καλησπέρα. Τι κάνετε, καλά είστε. Δόξα τω Θεώ. Ο Χρήστος ή όχι. Ωραία. Όχι. Πρωτάθλημα, εμείς Κύπελλο. Εμείς τα πήραμε όλα εμείς. Τι θα γίνει. Μπράβο, φίλε, τι να κάνουμε τώρα. Ναι. Μπράβο. Πού τα πήρατε όλα. Ήρθε επιτέλους τίτλος στη Βόρεια Ελλάδα. Τι να κάνω. Από... Και αυτή πρέπει να είναι η αρχή. Ότι τίτλος και πέρσι ήρθε, πήρε κύπελο. Ναι, εννοώ η αρχή της εδραίωσης. Αυτό εννοώ. Ωραία. Τώρα αυτό... εγώ περιμένω το καλοκαίρι να δω τι κινήσεις θα γίνουν. Ναι. Να μπούμε και στο Champions League πρώτα ο Θεός. Εντάξει, γιατί υπάρχουν και αναπάντηχα, δεν ξέρεις τι γίνεται. Ναι, και... ναι. Θα είναι έκπληξη αν αποκλειστείς λογικά. Κοίταξε, τώρα μπήκαν οι βάσεις. Ναι. Καλά. Ας επενδύσει, Ο πρόεδρος λεφτά υπάρχουν, ας επενδύσει. Ας φέρει 2-3-4 παικταράδες να μπει στο Champions League. Πιστεύω κάτι θα κάνει. Για να δούμε. Εντάξει. Υγεία να έχουμε. Και θα τα δούμε υγεία όλα. Να έχουμε. Πάνω απ' όλα. Τώρα ήθελα να ρωτήσω το εξής που είπε προηγούμενος για κάτι σημαίες, γιατί δεν άκουγα την εκπομπή. Παίρνω από Αθήνα και δεν έχω ίντερνετ. Πήρα έτσι για να πω μια καλησπέρα. Καλά έκανε. Τι εννοούσε δηλαδή, μπήκαν σημαίες. Σε σένα μιλούσε και έλεγε για τις σημαίες, ας πούμε, μην έχετε αντίρρηση, κάτι τέτοιο, ας πούμε. Τι ρώτησες, φίλε, γιατί μπήκαν σημαίες. Όχι, λέει, τι έγινε με τις σημαίες, λέει. Α, έβαλε ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης, ο κ. Μπουτάρης, δύο σημαίες στον ιστό του Δημαρχείου, μαζί με τις ελληνικές που έχει έξω το Δημαρχείο. Κοιμάτιζαν κανονικά από το πρωί. Και κάποιοι δεν την άντεξαν, παιδί μου. Κάποιοι άγνωστοι λένε, τον έλεγε αστυνομία αυτό να βρουν ποιοι είναι, να τους αυτοποιήσει.
Πήγανε, δεν το άντεξα, με κουκούλα ήταν ο ένας νομίζω, έτσι νομίζω το, δεν τα ξέρω καλά κι εγώ. Και τις κατέβασε τις σημαίες, τις σκίσανε λέει, τις πετάξανε και τις κάνανε κάτι τέτοιο. Μετά από μία ώρα, μία μισή αποκαταστάθηκε ξανά η τάξη, μπήκαν πιο μεγάλες σημαίες. Ναι. Έχει απόθεμα βλέπω ο δήμαρχος, ο Αριανός. Κοίταξε τώρα, για τον ταμπλόγο, για τον ταμπλόγο της πόλης που τιμά, δοξάζει και διαφημίζει τη Θεσσαλονίκη φυσικά έχει. Για μία άλλη ομάδα που έχει ρεζιλέψει την πόλη με τέσσερις υποβασμούς την έχει. Μην το λέτε, επαναλαμβάνω, δεν καμία πόλη δεν κάνει. Την ομάδα σας δοξάζετε. Την πόλη πώς τη δοξάζετε. Την ομάδα. Την ομάδα σας δεν. Ένα λεπτό ρε παιδιά, μακελάντε. Η πόλη αυτή, η Θεσσαλονίκη, ναι. είναι συνυφασμένη ναι. κατά 70% με τον ΠΑΟΚ. Αυτό το λες εσύ. Αυτό το λένε, λένε οι πάντες και τα πάντα. Δήμαρχος ναι. ακόμη δεν το έχει πει πάντα. Οι πάντες και τα πάντα. Ναι. Ρώτα Αθηναίους. Ποιο ρωτάω. Τον Αθηναίο θα ρωτήσω στην πόλη μου. Ρε. Και σου λέω, πες μας έναν δήμαρχο ΠΑΟΞΗ. Έναν. Δεν θέλουμε δήμαρχο ΠΑΟΞΗ. Α, δεν θέλετε δήμαρχο. Μα στάνει το 70% του λαού τη Θεσσαλονίκη ναι. που είναι ΠΑΟΚ. Και η σταυροφορία σου στέκει. Το 70% μα στάνει του λαού που είναι ΠΑΟΚ. Όλοι οι πρώτοι σε σταυροφορίες και στις βουλευτικές είναι Αριανοί. Τι να κάνουμε δηλαδή. Άμα και το 70% προφανώς ψηφίζει τους Αριανούς. Έτσι, δεν υπάρχει άλλη εξήγηση. Έλα, φίλε μου, sorry λίγο γιατί κάνουμε. Ναι. Εγώ έχω άλλη γνώμη. Δηλαδή, όταν έρχεται ένα τίτλο μετά από πολλά χρόνια, κακά τα ψέματα. Ναι. Δεν ωραία. Είναι κακό να βάλεις τη σημαία. Αυτό είναι καλό. Εγώ νομίζω ότι δεν πρέπει να το κατακρίνετε αυτό το πράγμα. Ωραία. Δηλαδή είναι πώς να σου πω, παιδί μου. Δηλαδή, ναι. όταν ας πούμε παραδείγματος χάρη έπαιζε ο Άρης στο μπάσκετ, έτσι. Ναι, αυτό λέμε κι εμείς. Δεν ανέβαινε καμία σημαία τότε. Πώς καμία. Δεν ανέβαινε σημαία. Εδώ πέρα εγώ στην πόλη μου χαμός γινόταν. Σε ποια πόλη? Ήταν Άρης εκείνη την εποχή. Όχι, άλλο λέμε. Άλλο λέμε. Στο δηλαδή, Δημαρχείο λέμε. Είναι κακό να χαίρεσαι με μια επιτυχία, ας πούμε. Σε ποια... Από Αθήνα δεν είσαι, είπε, sorry λίγο σύντη. Από Αθήνα είσαι. Έλα ρε Μαρίνο. Όλο με μπερδεύεις, όλο Αθήνα με... δεν είπε ρε. Ναι, Αθήνα. Είμαι Αθήνα τώρα, κατέβηκα ναι. γιατί γυναίκα. Αθήνα και Αθήνα. Νόμιζα, έλα ρε Μαρίνο, εντάξει. Αθήνα άκουσα. Δεν έχω ίντερνετ να δω. Εντάξει, εντάξει. Αθήνα άκουσα και λέω Αθηναίος, τι να πω. Όχι, δεν είμαι Αθήνα. Εντάξει, κοντά λοιπόν, είσαι. Δεν είναι κακό αυτό, ναι. δηλαδή να πανηγυρίσει ένα τέτοιο τίτλο, ας πούμε, κατά αυτόν τον τρόπο. Ωραία, ωραία. Δηλαδή και αύριο μεθαύριο, ας πούμε, αν πάρει ο Άρης ένα πρωτάθλημα, έτσι ναι. λέμε, ή ο Ηρακλής, θα είναι κακό να βάλουν μια σημαία. Ίσα-ίσα, πρέπει να χαίρεται ο κόσμος σε αυτό το θέμα. Μαρίνο, έχει άλλες δύο γραμμές και πρέπει να κάνουμε το διάλειμμα. Έγινε. Ευχαριστούμε πολύ. Δικός θα τα πούμε και αύριο, θα τα πούμε και αύριο, αδερφέ. Καλό βράδυ στον επόμενο. Πάμε στον επόμενο για λίγο. Έλα, καλησπέρα. Έλα, φίλε, καλησπέρα. Έλα, καλησπέρα. Καλώς τον. Τι θα γίνει με το καφενείο ετοιμάζεται, ρε Χρήστο, που με έλεγε για το Σόλτσκερ. Ναι, αλλά να δώσουμε συλληπιτήρια στη συμπαθή ομάδα της Λίβερπουλ. Πολύ το μετά από 30 χρόνια. Μπράβο ρε Χρήστο. Να είσαι καλά. Πρόσεξε και το άλλο. Μπαίνω να δω, η Premier League ξεκίνησε από το 92, δεν είναι μέσα στη λίστα η Λίβερπουλ. 13 λέει United, 5, 4, 3 κτλ. Λέστερ, Λέστερ. Η Λέστερ δεν υπάρχει η Λίβερπουλ. Δεν υπάρχει. Τι τα λέει και σταματήσαν αυτοί. Ωχ, τον κύριο Ματζιούκη τώρα τον πληγώνεις βέβαια. Δεν ξέρω αν ακούει, τον πληγώνεις τον κύριο Ματζιούκη. Και ξέρεις τι, ναι. παίζει να το πάρει και η Τότεναμ, γιατί σου λέει άμα δεν το πάρω τώρα μετά από 100 χρόνια θα βγω. Πότε θα το πάρει φυσικά, όλοι με την Τότεναμ είμαστε να ξέρεις. Όλοι, ναι. όλοι με την Τότεναμ. Και με Τσέλσι είμαι στο Europa. ναι. λοιπόν, έλα πάμε στα του. Πάμε, τι έγινε τώρα, το είπε ο Τάσος, είπε ο Τάσος. πάμε και στα άλλα τώρα. Τέσσερις υποβασμούς ο Άρης, όχι τρεις. Ο τέταρτος μπορεί να παίξει στοίχημα. Ο Γιάννης ο Μπιτζίμης λέει τέσσερις. Εγώ αυτό είπα. Άμα το λέει ο Γιάννης ο Μπιτζίμης. Ναι, γιατί έχει υποβασμό και από τη Β' στη Γάμα. Άμα το λέει ο Γιάννης πώς είπε. Γι' αυτό μάλλον τη συνέχεια δεν ξέρει. Πώς πιάνουν τα τρία της ΕΠΟ. Τα τρία από τα τρίματα της ΕΠΟ πώς πιάνουν. Αυτό δεν πιάνει. Δεν μετράει, δεν μετράει και είναι παλιά. Τι λες γλυκό αγόρι. Τέλος πάντων, κοίταξε τώρα, οι παοξίδες τώρα δεν κατεβαίνουν άλλο για πανηγύρια στο Λευκό. Τώρα σε ευρωπαϊκό τίτλο τώρα. Χρήστο, ειλικρινά κατέβηκα και εντάξει. Με βαριά καρδιά, με βαριά. Πάλι να πανηγυρίσω. Με βαριά καρδιά. Ναι, γιατί έγινε ρουτίνα. Τώρα περιμένεις κάνα Champions League. Champions League τώρα θα πάρει. Άκου, αδερφέ, του χρόνου δεν θα πανηγύρει. Εγώ δεν θα πανηγύρει. Δηλαδή άμα θα πάρουμε πρώτα ο Θεός κάποιο τίτλο, δεν θα πανηγύρει. Μέχρι είναι, έχουμε 2019. Σε 7 χρόνια ο ΠΑΟΚ είναι 100 ετών. Αν το βάλει σε ορίζοντα επταετίας δεν μπορεί να φέρει ένα ευρωπαϊκό. Σίγουρα ένα ευρωπαϊκό. Α, δεν θα είναι αποτυχία. Γιατί η Γαλατά πώς το έφερε και εξαφανίστηκε μετά. Χριστάρα, πέσει. Η Γαλατά και πώς το λέγανε το Ρουμάνο. Πώς το λέγανε. Το Μίρτσα Λουσέσκου, ποιο είναι. Ποιο είναι. Το μπαμπά.
Το δεκάρι τη Εθνική Ρουμανία, πώ λεγότανε. Ο Πεχταρά. Ποιο ρε, το Χάτζι. Το Χάτζι είχε. Κάτσε ρε, Γαλατά το πήρε το 2002 να πούμε. Το Χάτζι είχε, άκουσε με. Τον είχε το Χάτζι 100%. Το Χάτζι είχε 100%. Σαν να βάζουμε πια σχηματάκι. Μήπω στα τελειώματα τον είχε, ναι. Τον είχε με αυτό να πήρε. Ήταν... θυμάμαι, μπορεί να έβαλε και γκολ στο τελικό. Άμα φέρει εσύ τον ανάλογο Χάτζι τη σημερινή εποχή. Ναι. Γιατί τότε ήταν από τα μεγαλύτερα ονόματα, ναι, ο Χάτζι. Εντάξει. Ναι, είχε, φέρ τον, πλήρωσέ τον και θα σου πω, ναι. Μα είχε πάρει την Αργεντινή το 1994. Άντε ρε με το Χάτζι και το Μάτζι ρε. Ο Πάοκ πήρε ντάμπλ με το Χάτζι, σε πάει. Πήρε, ναι. Ρε, βρε κορόιδο, σε πάει στα ευρωπαϊκά για να μην μιλάς για τον ντάμπλ, ρε Παξιμάρε. Βρε κάτε ψυγμένο Παξιμάρε. Άζω να λέει. Ψεύτης είναι. Πόρε γάμο. Μισό αιώνα έχουν να φέρουν, ρε. Μπράβο, ρε, πες τώρα πες το θέμα, αγόρι. Μπράβο είναι, τσίκλατος. Άντε Χριστάκι μου. Εντάξει, καλά τα είπαμε, Χρήστος. Τι καλή συνέχεια. Καλά τα είπαμε, γεια σου. Άμα το ξαναπεί για το Σόλτς για να το στείλω, βάλε παραγγελία. Ο πρόσκυλο. Πάμε στο τελευταίο πριν το διάλειμμα. Άλλα 34 λεπτά και όχι. Όχι, ρε, φίλε. Ο Καστοριανός δύσκολα θα βγει σήμερα. Είναι το, παιδί, είναι το παιδί στεναχωρημένο. Α, θα τον έβγαζε, δεν κατάλαβα. Εγώ θα τον έβγαζα. Θα είπε τη Δευτέρα θα βγω. Αλλά έμαθα ότι είναι σε μια όχι τόσο καλή κοινωνική εκδήλωση. Εντάξει. Ναι, εντάξει, και, εντάξει μάλλον αύριο θα βγει το παλικάρι. Λοιπόν, έλα. Έλα, πώς πολύ να μίλησε, και πώς να μην. Δηλαδή, εγώ τα είπα από την προηγούμενη εβδομάδα. Ναι, τι είπες. Πώς να μπορέσει αυτή η ΑΕΚ να πάρει παιχνίδι όταν φοβάται ο προπονητής της, φοβάται όλο ο σύλλογος. Ένα μήνα. Ζάχο, ένα μήνα ετοιμάζονται. Τώρα, άκουσε με, πέραν τη πλάκα, δικαιώνεσαι για την αρχή τη χρονιά αυτά που λες για την ΑΕΚ. Εγώ τόσο, όπως την είπες, δεν πω φοβισμένη, τι να πω, δεν ξέρω, τόσο άνευρη, άψυχη. Όλα τα αλφα στερητικά δεν περίμενα. Μία κλωτσιά, κάτι, ένα τσαμπουκά, κάτι, ρε, τίποτα. Μηδέν. Κοίταξε, ξεκίνησε να δούλεψε ένα μήνα το 5-3-2 για να το παίξει στο τελικό. Ναι. Και εν τέλει φοβήθηκε. Φοβήθηκε. Έβαλε δύο αμυντικά χαπ, τον Κρίσιτς και τον Σιμόες. Δηλαδή δεν μπορούσε να δημιουργήσει τον άξονα. Ο Κρίσιτς, ρε παιδιά, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Άκουσε. Αυτή είναι η άκρη, φίλε. Ο αποτυχημένεθ, ο προπονητής αποτυχημένεθ, όχι χειμένεθ, έτσι. Ωραίο, αυτό ωραίο έξυπνο. Λοιπόν, έχει βάλει μπροστά το Μάνταλο, του λέει εμείς από πίσω απλά κόβουμε και δεν ξέρουμε τίποτα άλλο. Και το σχέδιο ήταν βαθιές μπαλιές. Και πάνω στο rebound στην αναμπουμπούλα να βγούμε μπροστά στην σταυροκλωτσιά, στην πλάτη της άμυνας. Μήπως και κάνω αυτό. Δεν είναι ένα παιδιά ποδόσφαιρο. Άξονα λίγο. Θόδωρε, θέλω σοβαρά τώρα. Μία ερώτηση θέλω να σου κάνω. Κάτσε λίγο. Θα μου απαντήσει ειλικρινά. Ούτε να μου δώσει κάτι που θα ακουστεί ωραία στα αυτιά μου, ούτε τίποτα. Έπαιζε στη θέση του Πάο Κουάρης. Πόσο την 100% έδινε στον Άρη να κερδίσει αυτή την ΑΕΚ. 50-50 ήταν το παιδί. 50-50 να μην σου πω. Ήταν. Πιστεύω ότι ήταν και υπέρ του Άρη, 60-40 σίγουρα. Αν ήταν καλός ο Άρης, ναι. Άμα είχε κανένα καλύτερο. Όχι, μέσα στο ΑΚΑ δεν ήταν 60-40, φίλε, ούτε καν 50-50. Θα ήταν 65-35 υπέρ της ΑΚ μέσα στο ΑΚΑ. Στο Χαριλάδο ήταν διαφορετικά. Θα ήταν το αντίθετο. Στο Χαριλάδο το έπαιρνε ο Άρης. Στο Χαριλάδο ήταν διαφορετικά, σου λέω. Ναι. Αλλά μέσα στο ΑΚΑ. Ναι, εννοείς λόγω γηπέδου. Λόγω γηπέδου. Ναι. Ναι, είναι θαύμα αυτή η ΑΚ που έφτασε και μέχρι εδώ που έφτασε ευχαριστημένη. Απλά ο ΠΑΟΚ, επειδή έχει. Πιστεύω καλύτερη ομάδα από την ΑΕΚ και περισσότερη ποιότητα. Θεωρώ ότι έχει πάρει και τον αέρα της ΑΕΚ. Η ΑΕΚ έπαιζε με την πλάτη στον τοίχο. Θεωρώ ότι πραγματικά για όλους αυτούς τους λόγους ο ΠΑΟΚ μπόρεσε και κέρδισε άλλο ένα τελικό μέσα στο σπίτι της ΑΕΚ. Τάσο, με τους όρους της ΑΕΚ όμως. Χωρίς τον κόσμο του ΠΑΟΚ. Χωρίς να μην παίξουμε μακριά από την Αθήνα. Με τραυματία το Βιερίνια, με τραυματία το Μαουρίτσιο. Με βάρ. Όχι, ο Ιάκ είναι για λύπηση. Αυτή η Ιάκ είναι για λύπηση. Σε παρακαλώ. Σε παρακαλώ. Τρίτη φορά. Δεν περίμενα τόσο χάλια, ρε φίλε. Τόσο, δεν είναι για πέμπτη θέση, ρε. Είναι για λύπηση. Δικαιώνεσαι από την αρχή τη χρονιά αυτά που λες για την ΑΕΚ. Δικαιώνεσαι. Μα είναι μια ομάδα που δεν έχει αρχή και τέλος. Ναι, αλλά βγήκε τρίτη άνετα όμως, έτσι. Βγήκε τρίτη άνετα η ΑΕΚ. Εντάξει, κάτι λέει αυτό. Βγήκε τρίτη, ρε, εσύ πώς βγήκε όμως. Εντάξει, δηλαδή μα έκανε. Ελήψη τέταρτο βγήκε τρίτη, ρε φίλε. Γιατί να σου πω κάτι, αν ο Άρης έκανε. Το 70% που έκανε στο δεύτερο γύρο την πορεία. Αν το έκανε στο πρώτο, ναι, το έκανε στον πρώτο γύρο. Ναι, εντάξει. Εντάξει, ο Άρης θα έπιανε και κοντά στον Ολυμπιακό. Ήταν και νεοσύστατη ομάδα. Δηλαδή, δεν ναι, μπορεί μια ομάδα, φίλε, ομάδα καινούργια. Κοίταξε λίγο, του Άρη του βγήκαν οι μεταγραφές Ιανουαρίου, φιλαράκι. Εντάξει, είχε και ένα καλό κορμό από τον πρώτο γύρο και έκανε πολύ καλή πορεία στο δεύτερο γύρο. Ναι, στο δεύτερο έκανε όντως. Και αν είχε άλλες 5-6 αγωνιστικές, να ξέρεις ότι την άκρη θα την έπιανε ο Άρης.
Αν συνέχιζε έτσι, έτσι. Αν συνέχιζε έτσι. Ξεκινάει τώρα του χρόνου το πρωτάθλημα. Τάσο και δεν κάνει καμιά ομάδα μεταγραφές. Καμία, τίποτα. Όπως ναι. είμαστε, συνεχίζουμε. Ναι. Εσύ τι βλέπεις να τερματίζει η ΑΕΚ? Εγώ τη βλέπω και κάτω από την πέμπτη θέση. Πέμπτη και πολύ σου είπα. Όχι, είναι πολύ, πολλές, δηλαδή θέλει πάρα πολλούς παίκτες η ΑΕΚ. Πιστεύω ότι θέλει, πολύ λιγότερο. Παιδιά, πρώτα απ' όλα δεν έχει έναν εξτρέμ. Έναν. Έναν εξτρέμ να μπορεί να πάει να παίξει πάνω στον Ασβέστη. Πες μου, έναν εξτρέμ. Και να σου πω λίγο, να πούμε λίγο τους αναπληρωματικούς του ΠΑΟΚ στον τελικό που ήταν. Εγώ να πω ότι είναι ο Βάρνα. Ο Ερίκε, ο Σφιντέρσκι. Δύο. Ερίκε, Σφιντέρσκι, ποια άλλη ήταν, ρε, στον πάγκο του ΠΑΟΚ? Ο Πορτογάλος, ρε, εσύ, ο Ολιβέρα. Ο Παπαδόπουλος θεματοφύλακας, ο Ολιβέρα. Ο Παπαδόπουλος θεματοφύλακας, άστο, και ένας ακόμα ήταν, δεν μπορώ να θυμηθώ ποιος. Και ο Λίρατζης. Όχι ο Λίρατζης. Ένας ακόμα. Κατάλαβες. Εντάξει, ο ΠΑΟΚ εντάξει, δεν συγκρίνεται. Εσύ έχει γυρνάς πίσω και βλέπεις πάγκο. Άλλος γυρνούσε και έβλεπε γυαλάδια. Είχαν αυτό το βλέμμα της Αγιαλάδας. Έτσι που ατενίζουν το άπειρο, ας πούμε. Δεν είχε. Και ούτε μπορούσε να κάνει κάτι να ανακατέψει το σύμπαν. Βαθιές παλιές, γιώμα. Γιούπια, γιούπι, γιούπιλιά για γιούπιλιά. Δεν ξέρω ποιον είναι κανένα, κάτι τέτοιο έκανε. Ναι. Ναι. Τον έσωσα, να ξέρεις. Έχει πάθει κράμπα και του σήκωσα το ποδάρι όπως κάνει. Το είδα που το κάνα στο Βιερίνα, δεν το σώσα. Εγώ τον έσωσα, να ξέρεις. Από το 56 και μετά δεν μπήκε η ΑΕΚ μέσα στην περιοχή, ρε φίλε. Αυτό τα λέω όλα. Από το 56 και μετά δεν έκανε μία φάση. Δεν μπόρεσε να πλησιάσει κάτι την περιοχή. Τράκαινε πάνω στα center back του ΠΑΟΚ και στους χαφ. Δεν γινόταν. Έβλεπες ότι ήταν για λύπηση. Το ότι δεν έφαγε δεύτερο γκολ ήταν γιατί ο Ζαμπά είναι σε κακό φεγγάρι. Δεν έπαιξε. Δηλαδή ο Ζαμπά και ο Λιμιός είχαμε. Και το Λιμιό ξεχάσαμε που είχαμε αλλαγή και μπήκε μέσα. Ναι. Δηλαδή, καλύτερα ναι, θα ήταν να ξεκινούσε ο Λιμιός. Ναι, οι τέσσερις είναι διεθνείς. Έτσι. Οι τέσσερις είναι διεθνείς. Και ήταν στον πάγκο. Και η ΑΕΚ ποιον είχε, ένα γιούπια σου λέω, δεν θυμάμαι πια άλλο. Ένα γιούπια, γιούπια, πώς το λέγανε. Γιούπι, ναι. Εμείς φίλε μου θέλουμε τώρα δύο χαφάρες να μας φέρει στο κέντρο και τίποτα άλλο. Αυτές εδώ για να πας στους ομίλους του Champions League πλέον, δεν γιατί φτάνουμε, δεν μπορείς να υπολογίζεις τώρα το Μαουρίσιο και το. Θα φύγουν πολλοί από την ομάδα του καλοκαίρι, να ξέρεις. Δεν ξέρω τι θα γίνει, Τάσο, αλλά. Θα γίνουν μεγάλες αλλαγές. Γράψω αυτό. Ο ΠΑΟ ξεκινάει και ήδη έχει μία λίστα ποδοσφαιριστών. Την οποία μελετούν καθημερινά το τεχνικό επιτελείο της ομάδος. Ξεκινάει με στόχο την είσοδο της ομάδος στο Champions League. Τάσο, το Μπράνκο δεν τον πήραν τυχαία στο σημείο το χρονικό που τον πήραν. Τον πήραν για να ετοιμάσει την επόμενη χρονιά. Δεν τον πήραν το καλοκαίρι, τον πήραν από νωρίς για να μπορεί να έχει μπροστά του όλο το χρόνο, όλο το εξάμηνο, να μπορεί να κάνει τις επαφές εκεί που πονάει. Έχει πάρει τη λίστα του Λουτσέσκου, ξέρει τι γίνεται, έμαθε την ομάδα. Να βρει να κουμπώσει δύο παίκτες που χρειάζεται πραγματικά. Έτσι. Για να πάνε την ομάδα να σκαλεί ψηλότερα. Έτσι. Όχι για να πάμε στην Ελλάδα, για να πάμε έξω. Έτσι. Αυτή τη στιγμή να σκαλεί ψηλότερα. Στην Ελλάδα είμαστε πάρα πολύ καλά. Αλλά για να πας έξω να παίξεις με τα μεγαθύρια, γιατί θα παίξεις πάλι με κανέναν Άγιαξ, βλέπω. Δηλαδή τη μοίρα μας εκεί μας πάει. Έλα, βρε. 17% πρέπει... έχεις να παίξεις ποσοστό με τον Άγιαξ. 17%. Πώς γίνεται σε εμάς πέφτουν όλα αριστερά. Έλα, βρε, βαριά σκιά τώρα, πλατάνη, άρχισε να πούμε να κλέσει από τώρα. 17%. Καλά, ρε, φέτος με τον Άγιαξ με τη Βασιλεία δεν ήταν και έπεσε με τη Βασιλεία. Με τη Βασιλεία, ναι. Άμα έπεσε με τον Άγιαξ, πού θα. Δεν γίνεται, ρε φίλε. Με τον Άγιαξ τα τελευταία 5 χρόνια έχω παίξει περισσότερες φορές από όσες με τον Άρη. Ναι, αλλά φέτος σου είπα, ξεκίνησε Βασιλεία ή Άγιαξ ήταν. Το θυμάμαι καλά. Βασιλεία. Για τα φιλικά που έλεγε. Ποια φιλικά? Έχω στείλει στον Τάσο ένα inbox, δεν το διάβασε ο Άτιμος. Ναι, ο Άτιμος. Για τα φιλικά που έλεγε. Διάβασα, ρε φίλε, λοιπόν, δεν είναι για αέρα. Τώρα το διαβάσω αέρα. Γιατί δεν είναι για αέρα? Γιατί λέγανε. Γιατί λέγανε ολόκληρο γράμμα έστειλε, βλέπω εδώ. Ολόκληρο γράμμα έστειλε. Γιατί λέει ο Χριστοβασίλης, επειδή έβαψε, πήρε χρώματα από τον Χριστοβασίλη και έβαψε το Μακεδονία Παλάς και έδωσε το τέτοιο. του χρόνου, τώρα ξέρεις τι γίνεται, Ζάχο. Επειδή δεν μας φτάνουν το τραπεζάκι και τα τρόπια τα κουβαλάμε σε παλέτες, του χρόνου θα αρχίσετε να λέτε γνωστή ΠΑΕ ότι λόγω την προμήθεια των παλετών για τα κύπελα. Καλά είναι αυτό που το βρήκες. Τα φιλικά. Εσύ τώρα το είδα. Θα σε φτιάξω καλά την γραμμάτα και σε να κάτσε. Κοιτάξτε τη φωτογραφία μέσα στην Οδόδωρο. Έχει τη σημαία στο δημαρχείο του ΠΑΟΚ της Ευρωπαϊκής Ένωσης της Ελλάδος. Έχει και του Άρη που γράφει πάνω σημαία του Άρη. Χει στην Τούμπα. Αποτυχία είναι αυτή. Θα σε φτιάξω καλά την γραμμάτα. Θα σε φτιάξω καλά την γραμμάτα και σε να σε φτιάξω. Σε έβαλα blacklist να ξέρει. Είσαι ήδη. Κόφτον, κόφτον. Καλά, φιλιά. Όταν θα έρθει θα πάει μέσα στο Πορκίτο. Ή το είπε.
Στον αέρα ακούστηκε. Κεράσει, το είπε. Λοιπόν, παιδιά, οι γραμμές ήταν κλειστές, γιατί ναι, πρέπει να κάνουμε το διάλειμμα οπωσδήποτε. 3-4 λεπτάκια, 5 πόσο είναι το διαλυματάκι. Μετά ξανά γραμμούλες, 23, 10, 2, 87 και 3, 8, όσες 12 δικές σας. Οι Τροπαλούριδες και όσοι κρυφακούτε, Ράδιο Μαρμίτα μετά στο Τρέγια και Ζάχο Ντρούλινγκ, FM και ενώ, σχόλιο μήνυμα, αποστολή στο 54-5-26. Επιστρέψαμε για τα τελευταία κάτι λιγότερο από 20 λεπτά της εκπομπής Ράδιο Μαρμίτα στο Λίμπερο 107,4 βρισκόμαστε. Δευτέρα και Παρασκευή. Γραμμές, άνοιξες, Βασίλη, ξανά. Ανοίγουμε τις γράμμες, ναι. Άνοιξε. 10 ως 12 Δευτέρα Παρασκευή, 3, 4, 5, 8 ως 10, 23, 10, 2, 87 και 3 οκτάρια. Είπαμε κάτι περισσότερο από ένα τέταρτο δικές γράμμες. Πάμε στον πρώτο φίλο. Όχι. Έπεσαν. Πέσαν. Είχε δύο, είδα πρώτα. Εντάξει, ναι, εντάξει. Εντάξει, ξαναπάρουν οι φίλοι. Ξαναπάρουν. Δεν έγινε ήτανε τίποτα. Οι γραμμούλες λίγο κάπως. Φίλε, θα πάω. Ναι. Ναι. Εντάξει. Okay. Εντάξει. Καμένα αν ήταν, δεν το καταλάβαμε. 23, 10, 2, 87 και 3 οκτάρια. Οι γραμμές είναι πάλι ανοιχτές. Πάντως, πάντως να πάθω κράμπα μέσα στο στούντιο και τι μου είπες εσύ. Τι σε είπα ρε φίλε. Παλιός καλαθοσφαιριστής. Καλά που ήμουν παλιός καλαθοσφαιριστής. Το ζω. Τι καλαθοσφαιριστής. Ήσουν πρώτος σας, πρώτος στα έρμπολ ήσουν. Φίλε, ναι. Ξέρεις τι ωραία κουβαλούσα τις μπάλες στο δημόσιο. Ναι, καλά. Εντάξει. 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 Με πήγα, Μαρκόπουλο, έτσι. Ροδόπουλο. Πιο Χαραλαμπάκης ήταν ο Χαραλαμπάκης. Άρα εγώ είμαι πιο παλιός. Ένας έτσι κοντούλης, έτσι γεματούλης. Ο Μαρκόπουλος. Ο Μαρκόπουλος ήταν ο ήταν από το Δημόκριτο. Από το Δημόκριτο ξεκίνησε. Ήταν. Τι είναι αυτό πάνω. Τίποτα, πρόσκληση. Τι πρόσκληση. Πού ξέρω. Καραβοκύρης λέει πρόσκληση. Ναι. Λοιπόν, τι έγινε με τις γάμπες. Τίποτα, ξεπάφτουσαν όλοι. Λοιπόν. Λοιπόν, 23, 10, 2, 87 και 3 οκτάρια. Λίγο γιατί είναι πολύ μεγαλύτερη επιτυχία που έχει κάνει ο ΠΑΟΚ από αυτό που φαίνεται. Ναι. Από αυτό που φαίνεται, τι εννοείς από αυτό που από αυτό που φάνηκε, ότι πήρε ένα απλό κύπελο, ας πούμε, έτσι, μέσα στην Αθήνα. Έπαιξε στην έδρα της ΑΕΚ δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Ναι. Δεν είναι εύκολο πράγμα. Ναι. Εντάξει, να παίζεις στην έδρα του αντιπάλου που παίζει κάθε χρόνο 35-40 παιχνίδια και εσύ πας δύο φορές. Αυτό σωστό. Ξέρει το γήπεδο καλύτερα. Μπράβο. Έπαιξε χωρίς. Όταν τα λες σωστά, δηλαδή κάθε τσικνοπέμπτη τα λέμε. Δεν πειράζει. Κάθε τσικνοπέμπτη. Ένα από τα μεγαλύτερα όπλα του έπαιξε χωρίς τον κόσμο του, όπως και η ΑΕΚ. Και η ΑΕΚ. Αλλά η ΑΕΚ έχει την αβάντα του γήπεδου που το ξέρει καλύτερα. Έτσι. Αυτό, αν θέλεις, αύριο θα το πιάσουμε λίγο, γιατί ήταν ξεφτύλα αυτό που έγινε, έτσι. Να το λέμε γι' αυτό. Ποιο? Αυτό. Από 120 προσκλήσεις δεν πήραν οι ομάδες. Ναι. Και πού πήγαν οι προσκλήσεις, δηλαδή, για πες μας. Και από τους δύο. Πού πήγαν αυτές τις προσκλήσεις. Τι ήταν αυτοί. Σε αυτούς που είχε υποχρέωση, είπα. Αυτοί δηλαδή ήταν. Σε χορηγούς. Αυτοί ήταν χορηγοί, δηλαδή. Σε συνδέσμους. Συγγνώμη και από τις δύο πλευρές, ναι. Κερκιδά τους είδα. Εκτός αν έκανα λάθος. Γιατί απαγορεύεται αυτοί που πήγαν οι VIP προσκλήσεις να κάνουν κερκίδα. Δηλαδή τι, αυτοί που είναι πακετάδες, μαρουλάτες. Όχι. Ήταν γραβατωμένοι, δηλαδή αυτοί που πήγαν. Όχι, με μπλουτζίνι ήταν. Να πούμε και μπλουζάκια να μου το πάω. Δηλαδή αυτοί ήταν τα VIP του ΠΑΟΚ, ας πούμε. Τι πράγμα. Τα VIP του ΠΑΟΚ ήταν αυτοί. Ήταν και τα VIP του ΠΑΟΚ. Εντάξει. Ναι. Και τη ΑΕΚ τα VIP ήταν προφανώς. Και τη ΑΕΚ τα VIP ήταν. Δεν ήταν. Τι έγινε, τίποτα. Όχι. Τι. Υπαγορεύεται δηλαδή να φωνάζουμε την ομάδα. Τι έπρεπε να κάνουν. Όχι. Υποτίθεται ότι θα πήγαιναν, ας πούμε, σε πιο low profile, λέω εγώ. Low profile, πιο low από αυτό δεν υπήρχε. Απλά, low από αυτό δεν υπήρχε. Ναι, φίλε. Εντάξει, τώρα μιλάμε γιατί διακομωδούμε την κατάσταση. Ναι. Μιλάμε για μια γιορτή του ποδοσφαίρου που πρέπει να γίνεται εδώ στη χώρα μας. Σωστό αυτό. Και ήταν μια δυσφήμιση. Ωραίο, σωστό αυτό. Αυτό ήθελα. Από θέμα οργανωτικής αρχής, από θέμα ασφάλειας. Έτσι θέλω. Από θέμα ασφάλειας των. Ποιο το διοργανώνει. Έτσι, η ΕΠΟ. Μπράβο. Ποιο το διοργανώνει. Συγχαρητήρια. Η ΕΠΟ. Μπράβο. Και όχι μόνο η ΕΠΟ, η συνεργασία με αστυνομικές αρχές. Ναι, συνεργασία. Σαν διοργάνωση λέω. Ναι, παιδί μου. Άμα δεν διασφαλίσει όμως η αστυνομία και ο υφυπουργός. Γιατί η ΕΠΟ ελέγχεται από τον υφυπουργό. Από το κράτος. Όχι. Πώς όχι. Όχι. Έχει το αυτοδιοίκητο που λένε, ναι. Αλλά τις αποφάσεις τις βγάζει το κράτος. Ναι. Και τις εγκρίνει και υλοποιούνται. Αν πει το κράτος. Τέλος, δεν υπάρχει. Αν μπει το κράτος σε τέλος και τέτοιο, μας πετάνε από την Ευρώπη. Τέλος. Μας πετάνε από την Ευρώπη. Δεν σε πετάνε από την Ευρώπη. Πώς δεν σε πετάνε. Μη στεναχωριέσαι. Δηλαδή, ένα λεπτό. Αν πει τώρα το κράτος, δεν θα πέσει κανένας. Λέμε τώρα από την άλλη πλευρά. Και πει το ΙΕΠΟ, όχι, θα πέσει. Δεν είναι του κράτους. Α, παρεμπιπτόντως κάτι που διάβασα ότι ψηφίστηκε η αναδιοάρθρωση. Ναι, καλά, ναι. Όντως.
Τώρα δεν ξέρω, θα σημαίνει τις επόμενες μέρες έχουμε και καλοκαίρι, έτσι. Άρα λοιπόν, πήγα, έπαιξα μέσα στην έδρα της ΑΕΚ για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Το σηκώνω για τρίτη συνεχόμενη χρονιά με την ίδια την ομάδα. Δηλαδή ο ΑΕΚΣΙΣ πρέπει να είναι, ρε φίλε. Α, θα το βγάλω το Νίκο. Θα βγει αύριο, μάλλον. Αύριο. Θα βγει αύριο. Ήθελε να βγει το παιδί, αλλά. Και αύριο μέρα. Κάπου που δεν θέλω να αναφέρω. Ναι, δεν χρειάζεται, δεν χρειάζεται. Okay, μέσα στη λιμή. Και αύριο μέρα είναι. Ναι. Δηλαδή γίνεται ακόμα μεγαλύτερη η αξία κατάκτησης του κυπέλλου του Πάκου. Τρίτη συνεχόμενη χρονιά με την ίδια ομάδα που την έχει πάρει το πρωτάθλημα. Έτσι, γιατί πήρε τα σκύπτρα από την Χάρτινη, από το Χάρτινο πρωτάθλημα τη ΣΑΚ. Εντάξει. Την παίρνει τρίτη φορά. Το δικό σου είναι αλουμίνιο τώρα το κύπελλο. Ποιο? Το δικό σου το κύπελλο αλουμίνιο είναι. Γιατί? Η Χάρτινη. Τραγωδία στην Εκάλη. Ναι. Νεαρός ανακοίνωσε στους γονείς του ότι θέλει να γίνει ψυχτικός. Έχει χαζέψει αυτός εντελώς. Πάει, βλέπει και Ιαπωνέζο. Αυτός ο σκηνοθέτης που έλεγε προχθές τον έψαξα. Ξέρεις τι ήταν? Τι, πού να ξέρω εγώ. Δεν βλέπω τέτοια. Τι ήταν? Πού να ξέρω. Φύλακα στο Σινικό Τείχος. Σοβαρά, γι' αυτό αυτοκτόνησε. Ναι. Έκανε την ταινία. Θαλαμοφιλή και έκανε στο Σινικό Τείχος. Γερμανικό νούμερο, ρώτα το. Αυτό που μου είπε είναι 4 ώρες ταινία. Ο τίτλος λέει για ελέφαντα και δεν υπάρχει ελέφαντας μέσα στην ταινία. Θα σου πω κάτι. Το βλάκα. Φίλε, δεν πρέπει να στέκεις καλά για να το κάνεις αυτό το πράγμα. Μην τον προσβάλλεις, μην τον προσβάλλεις. Ναι, δηλαδή πρέπει να έχεις πολλά υπαρξιακά, ρε φίλε. Χριστό, έλα αγοράκι μου να βγούμε κανένα βράδυ λίγο. Α, μην του λες τέτοια, πρώτος είναι. Έλα κανένα βράδυ και πίστεψέ με, δεν θα ξαναδείς. Δεν θα ξαναδείς τέτοια ταινία. Θα πάω τσίρκο με ντράνο για ελέφαντα. Λέει, τι είναι αυτό, τι έβαλε. Δύο πρωταθλήματα με τη Manchester City, τρία πρωταθλήματα με την Bayern Μονάχου, τρία πρωταθλήματα με την Barcelona, 906 πόντους από τους συνολικά 1104 που διεκδίκησε. Pep Guardiola, μια ποδοσφαιρική ιδιοφυΐα που δεν φτιάχνει ομάδες αλλά ρομπότ. Απατεώνας, λέω εγώ. Τώρα παίζουμε στα ίσια. Ναι. Πώς αισθάνεσαι που ο ΠΑΟΚ είναι ταμπλούχος εδώ στην πόλη? Λυπημένος. Πώς αισθάνεσαι? Λυπημένος. Στα ίσια. Λυπημένος είπα, τι θες να είμαι. Ένα ευχαριστημένος. Αισθάνεσαι ότι δεν θες να το ξαναζήσεις ή ότι θες να το ζήσεις και με τη δική σου ομάδα? Φτου. Θέλω να το ζήσω με τη δική μου ομάδα. Τι θες πιο πολύ, να το ζήσω, να με, το τη ζήσω με τη δική μου ομάδα? Καλά, αυτό τι ήταν, ερώτηση. Ναι, γιατί όταν σε είπα, σε ρώτησα αν θες να πάει ο ΠΑΟΚ το κύπελο. Ναι. Ή τι σου είχα ερώτηση? Ανάποδα είναι. Εσύ τα, εγώ σου είπα. Εσύ μάλλον είπες ότι αν εγώ πάρω το πρωτάθλημα στην αρχή όταν παίζονταν και καλά. Ναι. Και ο Άρης το κύπελλο, και μου λες, όχι, δεν θέλω το κύπελλο να το πάρει ο Άρης. Λέω, καλά, ρε, παίρνεις πρωτάθλημα ο ΠΑΟΚ και σε νοιάζει να πάρει το κύπελλο ο Άρης? Και μου λες, όχι, δεν θέλω. Έτσι μου είχες πει. Ναι, και κάτι άλλο σε είχα ρωτήσει όμως και είπες και εσύ δεν θέλω να πάρει τίτλο. Εγώ το ξαναλέω. Άμα θες, το πιστεύεις. Ναι, δεν μπορώ να το θυμηθώ. Ναι, τώρα θα μου πεις, έχει πάρει τρία ο ΠΑΟΚ και δεν είναι τόσο πολύ να πάρει άλλο. Αν μου έλεγες, όχι του χρόνου, μέσα στην επόμενη δεκαετία θα πάρει πρωτάθλημα ο Άρης, αλλά θα πάρει τρία κύπελλα ο ΠΑΟΚ. Σε πάρει και πέντε, θα σου λέγα. Έχω πρόβλημα. Εσύ σε ρώτησα και μου λες όχι. Όχι, γιατί θες να είναι. Θα ρωτήσει, αν είναι να πάρω το double εγώ ή να πάρεις κύπελο εσύ. Το double, πώς θα γίνει να πάρεις double εσύ για να πάρω κάτι? Δεν θυμάμαι τώρα τι. Να πάρεις double εσύ και κύπελο εγώ, πώς θα γίνει αυτό? Τι θα γίνει, δύο κύπελα θα δώσω? Την κολάρα του Ακπόμ πώς την είδες? Εντάξει, το goal είναι του τέτοιου. Του Πέλκα είναι το goal. Του Πέλκα είναι το μισό goal. Μπαίνει το παιδί, κάνει την επέλαση, κάνει την τρίπλα. Κάνει το ψαλιδάκι. Βέβαια όμως, πάλι τη θεατρική, έτσι. Ο Τσούμπα πάλι, η μπάλα έγινε. Χτύπησε στα σύννεφα και πάλι ήρθε στον Μπέλκα η μπάλα. Εντάξει. Εντάξει, είστε και άτυχοι. Εντάξει, κόντρα, είπαμε. Νομίζω μια κόντρα έγινε. Τι κόντρα, σούτα, χτύπησε στον άλλο και βγήκε ασύ στον άλλον. Τώρα τι μα λε. Τι ασύ, τι λε. Δύο παίκτε τρίπλα ο Μπέλκα. Έναν τρίπλα. Μπήκε με τη φόρα του, ήρθε η μπάλα. Περνάει ένα, περνάει. Αυτό το χουλ που δεν υπήρχε στο γήπεδο αυτό το χουλ. Το μαρκάρι, βγάζει ασύ στον Τσούμπα, κάνει το ψαλιδάκι και βλέπει η μπάλα. Αν το παρατηρήσει τον γκολ. Δεν πάει κατευθείαν μέσα. Πού πάει? Χτυπάει και πάνω. Ξόφαλτα ναι. τον πιάνει. Ναι, δηλαδή, αν πιάσει κούτελο εδώ ξανά. Πάλι τυχερή, δύο φορές. Σπάσει δηλαδή. Μύτη του. Ναι. Άμα θα πιάσει. Δηλαδή, άμα δεν πάει. Σου αρέσει δηλαδή ο Ακπομπ, γιατί τώρα τελείωσε το πρωτάθλημα. Μου τον είχε κάνει τον Ακπομπ μία μίξη Φαν Πάστεν και Ράικαρντ. Ο Ακπομπ δεν είναι παίκτη ο οποίο θα κοιτάξει να κάνει ρεκόρ στα γκολ. Ο Ακπομπ είναι παίκτη συμμετοχικό. Τι σημαίνει αυτό? Ρε παιδί μου, χρειάζεται τώρα center forward. Αφού είναι καλό ο Ακπομ, γιατί να πάρει? Μια χαρά είναι. Α, συγγνώμη, δεν κατάλαβα. Θέλεις τώρα για τα προκριματικά του Champions League? Θες καλύτερο. Α, θες καλύτερο. Βέβαια. Άρα δεν είναι τόσο καλό. Θες καλύτερο. Ναι. Για την Ελλάδα, για τα ελληνικά δεδομένα, για το ελληνικό πρωτάθλημα. Όχι, εγώ για όλα τα λέω. Και
Και το απέδειξε. Θα παίξει προκριματικά Champions League, ξέρω τώρα. Θέλει. Σου απαντώ. Ναι. Για τα προκριματικά του Champions League, ναι. Θες πολύ καλύτερο τον ακτή. Για τα ελληνικά δεδομένα, μια χαρά αλλαγή είναι. Άρα δεν είναι τόσο καλός. Το αν είναι καλός, δεν μπορώ να τον κρίνω εγώ στην Ευρώπη, γιατί δεν τον είδα στην Ευρώπη. Δεν έπαιξε το παιδί. Αυτό, αυτό σωστό. Στον ελληνικό χώρο μπορώ να τον κρίνω και φάνηκε επάξιος αντικαταστάτης του Πρίγιοβιτς. Όχι γιατί έβαλε τα γκολ που έβαζε ο Αλεξάνδρ Πρίγιοβιτς. Γιατί ήταν τόσο πολύ συμμετοχικός, τόσο πολύ δημιουργικός στο να σκοράρουν οι συμπαίκτες του. Ναι. Και αυτό το φανερώνει το ανέβασμα στην απόδοση του Βιερίνια. Το ανέβασμα πραγματικά ένας αγνώριστος μάτος στο δεύτερο. Στο δεύτερο γύρο και οι 16 ή 17 σκόρερ διαφορετική σε όλη την ομάδα. Ωραία. Ο Βιερίνη όντως έκανε εκπληκτικό δεύτερο έχει γύρο. Έχει και 6-7 γκολ σε όλη τη σεζόν και έχει και 5 καθαρά γκολ ακυρωθέν. Ο Ακπόμπ είναι μία Ο Ακπόμπ είναι μία μετριότητα και μισή. Και μάλιστα μπορώ να σου πω και λίγο πιο κάτω από τη μετριότητα. Έτσι λόγω. Μπορώ να το δείξω. Μπορώ να το δείξω για μα την επόμενη. Πάμε στον επόμενο. Καλησπέρα. Έλα, φίλε. Καλησπέρα, παιδιά. Γεια σου, φίλε. Το όνομά σου, αν θέλεις. Ο Γιάννης είναι από Ατρόμητος. Όχι. Όχι, ρε, όχι. Όχι. Δεν ακούγεσαι καλά. Θάνος από Τούμπα. Αριανός. Α, γεια σου, Θάνος. Από την κυτρινόμαυρη Τούμπα, σωστά. Ναι. Έχει πολλά γυράδικα, έχει μουστάρι. Όχι, όχι, μια χαρά, κυτρινόμαυρη. Έλα, ρε, Θάνο. Και λεμόνια στη λαϊκή εκεί. Δεν πιστεύω να είσαι ο Θάνος από τους Avengers, όχι. Όχι, όχι. Εντάξει, την γλιτώσαμε. Είχαμε καιρό να τα πούμε. Ναι. Ευχηθώ και εγώ καλή επόμενη χρονιά, αφού αυτή τελείωσε με το καλό για τον ΠΑΟΚ. Και για τον Άρη τελείωσε καλά, ρε φίλε, γιατί. Για τον Άρη ήταν το αναμενόμενο, εντάξει. Κάτι λιγότερο με αυτούς τους αντιπάλους, αν έχανα την Ευρώπη, όπως και εσύ, αν έχανε το πρωτάθλημα με αυτούς τους αντιπάλους και με τα λεφτά που έχεις ρίξει, θα ήταν αποτυχία. Με τον προηγούμενο προπονητή σου και χωρίς μεταγραφές του Ιανουαρίου, νομίζω ότι δεν ήσουν σίγουρος πριν γίνουν όλα αυτά. Για την Ευρώπη. Εγώ πιστεύω και με τον Ερέρα θα πήγαινε καλά. Κοίταξε τώρα, μπορεί να έβγαινε με τον Ερέρα, αλλά αφισβητήθηκε έντονα σε κάποια στιγμή με κάποια συνεχόμενα άσχημα αποτελέσματα. Και όχι τόσο, δεν ήταν τόσο τα άσχημα αποτελέσματα που έφερες. Ήταν το κακό ποδόσφαιρο που έπαιζες. Δηλαδή, ο Άρης μετά το δεύτερο γύρο, μετά τα 2-3 πρώτα μάτς, το δεύτερο γύρο, έπειθε ότι μπορεί να κερδίσει το μάτς. Ότι θα κερδίσει δηλαδή, το μάτς. Δηλαδή, έπαιζε στο Χαριλάο, ρε παιδί μου, πώς να σου πω, με την ΑΕΚ. Με την ΑΕΚ. Και στο 20 λεπτό επάνω, ο ουδέτερος θεατής, ξέρεις τι έλεγε, ότι ο Άρης θα την κερδίσει αυτή την ΑΕΚ. Δεν υπάρχει περίπτωση να... Αυτό θέλω να καταλάβεις. Αν ο Άρης είχε ένα καλό επιθετικό τύπου Πρίγιοβιτς, ας πούμε θα ήταν όλη τη χρονιά στον Άρη. Ναι. Από πέρυσι, ας πούμε και τον είχες μια χρονιά. Ναι. Με τις ευκαιρίες αυτές που έχει κάνει ο Άρης, άνετα τρίτος. Άνετα. Mm. Μπορεί. Δηλαδή, άμα μπας στατιστικά να δεις, δηλαδή, ευκαιρίες που έκανε ο Άρης. Βέβαια, κοίτα τώρα, θα πω κάτι τώρα και θα με έχω φίλους που είναι κατά του Γιουνές. Ο Γιουνές είναι, νομίζω, από τα στατιστικά, πρόσεξε, το λένε τα στατιστικά, δεν το λέω εγώ. Δεύτερος, αν θυμάμαι καλά, δεύτερος σε αποτελεσματικότητα είναι ο Γιουνές, το ξέρεις. Ναι, σε αποτελεσματικότητα. Ναι, είναι εκπληκτικό. Είναι εκπληκτικό. Άμα δεν μπαίνει μπάλα στα δίχτυα, ναι, εντάξει. Και ο Πρίγιοβιτς ήταν αυτό που είπες πριν, ήταν ο λόγος που δεν έπαιζε η Εθνική Σερβία. Όλοι λέγανε ότι είναι καλύτερος από τον Μίτροβιτς. Ναι. Γιατί όντως είναι καλύτερος παίκτης από τον Μίτροβιτς που έπαιζε η Εθνική Σερβία. Αλλά δεν μάρκερνε, δεν ήταν συμμετοχικός καθόλου. Περίμενε σαν αγκούρι να του έρθει μπάλα. Δεν το ξέρω. Ο Μίτροβιτς είναι αυτός στην Μπενφίκα που παίζει, νομίζω. Στη Φούλαμ είναι. Στη Φούλαμ, ναι, πού έπεσε, ρε. Η Φούλαμ. Ναι, φαντάσου, έτσι. Για να όταν βασικό σεντερφόρ είναι ο παίκτης ο οποίος η ομάδα του πέφτει, φαντάζομαι γιατί παίκτη κλαμπ. Okay, δεν το αλλά εντάξει, είναι το θέμα κατά πόσο είναι συμμετοχικός. Ο Ακπόμ που είπατε πριν είναι πολύ συμμετοχικός. Μπορεί δηλαδή φέτος να μην τα βρει και τα γκολ, να τα βρει του χρόνου. Δεν το ξέρεις. Θα τον δούμε, εντάξει. Εγώ πιστεύω ότι του χρόνου, αν ο ΠΑΟΚ με λίγη τύχη περάσει και πάρει τα 25, 20 πόσα είναι αυτά, 30, δεν ξέρω και εγώ πόσα είναι, και ο Σαββίδης δηλαδή γλυκαστεί, γιατί εντάξει προφανώς είναι ανάλογα... δεν είναι ωραίο να βάζεις μόνο. Πρόσεξε, είναι ανάλογα αν μπει και ο Ολυμπιακός. Αν δεν μπει ο Ολυμπιακός και μπει ο ΠΑΟΚ, όλα τα λεφτά τα παίρνει ο ΠΑΟΚ. Ή και το ανάποδο. Τι πράγμα? Ολυμπιακός δεν πιστεύω να μπει. Λέω ρε παιδί μου, αν μπουν και οι δύο παραδείγματος χάρη, παίρνουν από μισά. Ναι, το ξέρω αυτό. Ναι, αν μπει ο ένας, θα μαζεύει όλα. Αν δεν μπει κανένας, δεν παίρνουν τίποτα. Δεν ξέρω αν πάνε στο UEFA τα λεφτά αυτά. Αν πάει στις ομάδες του UEFA, δεν το ξέρω. Όχι, δεν πάνε. Είναι μόνο για το market pool της. Το market pool δεν ξέρω αν πηγαίνει. Διαφορετικό. Απλώς ήθελα
επειδή ακούω πολλές μέρες που λέτε για, για τα πρωταθλήματα και αυτά. Ναι. Ας το χαρεί ο ΠΑΟΚ, γιατί... Εντάξει, είπαμε να μην το χαρεί, ρε φίλε. Και ο ΠΑΟΚ και ο Άρης είμαστε ομάδες οι οποίες δεν έχουμε πολλά πρωταθλήματα. Και καλά, για να πω την αλήθεια, εντάξει, δεν σημαίνει ότι επειδή έκανε ένα double eight, που όντως είναι πολύ μεγάλη πτυχία, θα το παίρνει κάθε χρόνο. Όχι, έτσι, δεν σημαίνει. Αν δεν είσαι σοβαρός και αν δεν κάνεις αυτά που πρέπει να κάνεις, είναι εγώ δύσκολο. Θάνο, άκουσε με. Άκουσε με λίγο, Θάνο. Να σου πω κάτι. Να σου πω κάτι. Να δυναμώσεις και ο Άρης, φίλε. Γιατί. Να έρχεται εδώ πέρα ο Γαύρος, το Χανούμι και ο Βάζελος. Και να φεύγουν με ήττες και από τον ΠΑΟΚ και από τον Άρη. Γιατί ρε φίλε, να έρθει το ποδόσφαιρο στη Θεσσαλονίκη. Τόσα χρόνια εκεί κάτω είναι. Πώς μας πήραν τον μπάσκετ αυτή, ρε φίλε. Αυτό ακριβώς, αυτό λέω και εγώ. Αυτή τη στιγμή, συγγνώμη που διακόπτω, συγγνώμη λίγο αδερφέ. Αυτή τη στιγμή υπάρχει ένας άνθρωπος εδώ, και μην το παίρνετε στραβά γιατί είναι πρόεδρος του ΠΑΟΚ, ο οποίος έχει οικονομική δύναμη τεράστια. Αλλάζουν τα δεδομένα, αλλάζουν τα κόσμια. Πώς? Σκέψω ότι ο Ολυμπιακός είναι δεύτερη και πάει τρίτη χρονιά άτιτλος. Όχι πρωτάθλημα, κύπελο δεν παίρνει. Σκέψω το μόνο αυτό. Σκέψω ότι στη Θεσσαλονίκη τα τελευταία τρία χρόνια ήρθαν τέσσερις τίτλοι. Από τον ΠΑΟΚ, ο Άρης έλειπε. Οκ. Okay. Φαίνεται ότι ο Άρης έκανε καλή δουλειά. Δυναμώνει. Γιατί να μην το κάνει? Γιατί να μην έρχεται, ρε φίλε, εδώ πέρα ο ΑΕΞΙΣ και να σκέφτεται και να λέει αμάν, κοίτα τώρα. Ο Άρης είναι καλύτερος από μένα. Θα τη φάω την πατάτα. Αυτό χρειάζεται χρήμα πολύ. Όταν όμως μου φαίνεται για το πρωτάθλημα, έτσι. Καλά κάνεις με τις εκπομπές που κάνεις με τον Γρηγόρη και τους άλλους εκεί από τη Χειρά 4. Και λέει μόνο πάω. Καλό το πάω. Εντάξει, φυσικά, εντάξει, δεν είναι λίγο να μιλάμε για τις εκπομπές μας. Αλλά φυσικά ο κάθε άνθρωπος, κάθε ομάδα θέλει να πάρει καλά. Αλλά δεν γίνεται να έχουμε να κοιτάμε μόνο τη μία ομάδα. Κάτσε, ρε φίλε, τα κάνουμε δηλαδή εκπομπή. Σιγά, τα κάνουμε εκπομπή δηλαδή για τον ΠΑΟΚ. Όταν δεν είναι ο Ζάκος, τι πρέπει να πούμε δηλαδή. Καλά. Και εγώ όταν κάνω με τον Άρη, τι λέω. Παρά να λέω επαδική εκπομπή. Άκουσε, Θάνο, άκουσε με λίγο για να το δει. Άλλο το ένα, Θάνο, μην τα μπερδεύει. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Πάμε και στο κλείσιμο λίγο, μην παίρνει άλλο. Έναν ακόμη. Όχι, δεν είναι. Άκουσε για να λέμε. Αυτό που λες όσον αφορά το πρωτάθλημα θέλει χρήμα. Διότι στην Ελλάδα το ποδόσφαιρο δεν παίζεται μόνο στις τέσσερις γραμμές, έτσι. Παίζεται κι αλλού. Το δεύτερο, δεν ξέρω αν άκουγες στα προηγούμενα ραδιόφωνα, γιατί ήθελα να προειδεάσω και τους συνοπαδούς μου. Το ίδιο θα πω και τώρα. Αυτό που σου λέω τώρα, μ' άκουγες. Έλεγα όταν μάλιστα ο Σαββίδης, γιατί ένας από τους προηγούμενους φίλους είπε 7 χρόνια. Όχι, ο Σαββίδης δεν ρίχνει 7 χρόνια χρήμα στον ΠΑΟΚ. Τουλάχιστον χρήμα για πρωταθλητισμό ρίχνει τα τελευταία 2-2,5 χρόνια. Έτσι λόγω. Ο Τάσος είναι εδώ πέρα, μα θέλει λοιπόν. Έλεγα διαφωνώ. Ότι. Διαφωνείς, ωραία. Για πρωτάθλημα σου είπα. Έλεγα ότι αν το status quo το οικονομικό των ομάδων, δηλαδή Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, Άρης δεν ήταν τότε αλφαθηνική, έτσι. Έλεγα Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ, Άρης δεν ήταν στην αλφαθηνική. Μείνει το ίδιο, ο ΠΑΟΚ θα πάρει σίγουρα όχι ένα και περισσότερα πρωταθλήματα. Αυτή τη στιγμή τι έχουμε? Έχουμε τον Ολυμπιακό αυτή τη στιγμή και τον ΠΑΟΚ οικονομικά μεγάλα μεγέθη, γιατί ο άλλο τη ΑΕΚ, και θα μα τα πει αύριο ο Νίκος, δεν βάζει το χέρι στην τσέπη. Τι να το κάνω αν έχει δις και τρεις. Όταν δεν το βάζεις το χέρι στην τσέπη ή όταν το βάζεις πιάνεις να πούμε τη σόλα του παπουτσιού, δεν είσαι μέσα στο παιχνίδι. Το πρωτάθλημα θέλει χρήματα να σμπρώξεις. Η ΑΕΚ αυτή τη στιγμή θέλει να σμπρώξει χρήμα. Και εφόσον ο άλλος έχει και το γήπεδο, συγγνώμη, δεν βλέπω κάτι τέτοιο. Άρα του χρόνου για πρωτάθλημα είναι ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ. Εντάξει, για να μην λέμε ό,τι θέλουμε. Αυτά είναι. Έγινε, Θάνο. Να είσαι καλά. Έγινε. Να είσαι καλά. Έχει μια ερώτηση ο φίλος ο Μάριος εδώ για σένα. Εμένα. Τάσο λέει ρώτα, θα θες το Ζάχο. Εάν κέρδιζε, λέει ο Άρης, Ολυμπιακό, ΑΕΚ, Παναθηναϊκό, μέσα έξω. Ναι. Και έχανε μόνο από τον ΠΑΟΚ. Αν ο Άρης κέρδιζε όλους. Αν κέρδιζε Ολυμπιακό, ΑΕΚ, Παναθηναϊκό. Όλους Αθήνες μέσα. Μέσα έξω. Ναι. Και έχανε μόνο από τον ΠΑΟΚ μέσα έξω. Δεύτερος θα έβγαινε, λέει ο Άρης. Ρωτάει ο φίλος. Για φέτος λέει. Ναι. Φυσικά θα βγαίνει δεύτερος. Και άλλα πράγματα. Βέβαια, τώρα είναι, επειδή πολλές φορές το έχω σχολιάσει αυτό, να μην πω τώρα και φανεί υπερβολικό ότι ούτε η δεύτερη θέση μου λέει κάτι εμένα, διότι πιθανότατα το πιο πιθανό ήταν ούτε στο ομίλους Champions League να μην μπει ο Άρης, γιατί επαναλαμβάνω τώρα τα λέμε, θέλει χρήμα αυτό το σπορ για τις πρώτες θέσεις, έτσι. Ο Αριανός και τουλάχιστον ο ηλικιακά Αριανός που είναι κοντά σε μένα θέλει τίτλο. Τι να το κάνω εγώ τη δεύτερη θέση, ρε φίλε. Ας ρωτήσω, πώς τον είπαμε το φίλο, Μάριο. Ας ρωτήσω ποιος βγήκε δεύτερος
Εντάξει, στην Ελλάδα θα πιθανολογήσει την απάντηση. Στην Αγγλία το 92 δεν ξέρεις. Τι θα το κάνω εγώ το δεύτερο. Οι Αμερικάνοι τι λένε, ο πρώτος είναι ο πρώτος και ο δεύτερος δεν είναι τίποτα. Εντάξει, οι τίτλοι γράφουνε. Το δεύτερος, μία αναφορά και πολύ είναι. Έτσι λέω. Λοιπόν, θα κλείσουμε, κύριε Τρίγια. Yeah, κλείσουμε, ναι, να διαβάσω, να προκοιτάξω. Ναι, ναι, δεν νομίζω κάτι που με στέλνει αυτά, δεν τα διαβάζω. Άστο, και αύριο μέρα είναι, εντάξει. Τελείωσε η ιστορία, νομίζω ότι έγινε. Μια χαζομάρα. Εντάξει, οκ. Okay. Έλα, εντάξει, εντάξει. Λοιπόν. Αυτό που μετράει και μένουν στην ιστορία είναι οι τίτλοι, παιδιά. Εντάξει, βλέπετε ο φίλος ο Ζάγος. Λέει, από το 28 έχω πρωτά, το έχει. Τι θα κάνουμε. Τι θα κάνουμε. Το 32 έχω πρωτά, το έχει. Το γράφει, έπω. Έμεινε στην ιστορία, δεν έχει σημασία πώς. Το έχει. Το 46 έχει πρωτά, το έχει. Τι θα κάνουμε, μπράβο. Τι θα κάνουμε, ρε φίλε. Με εκπλήσεις, μπράβο, Τάσο. Τι να κάνουμε. Ναι, ωραία. Σου έλεγαν δηλαδή μια αμάξι το Λάντα, αμάξι και Μερσεντές. Αμάξι είναι και τα δύο. Για κάνουμε, ρε, δεν έχει σημασία αν είναι Λάντα ή Μερσεντές, τέσσερις ρόδες έχει. Εντάξει, το Μερσεντές βέβαια. Αλλιώς ταξιδεύει με το Μερσεντές. Λοιπόν. Αλλιώς με το Μόσκοβιτς. Αλλιώς με το Λάντα. Είπα στο φίλο, γιατί προφανώς καταλαβαίνω ότι το λες αυτό, γιατί κάποιος φίλος σου λέει ότι δεν μετράνε και εκεί. Θα μου απαντάει ο φίλος αυτός. Μετράνε. Που... Ναι, όχι, όχι. Εμείς δεν θα βάζουμε, ρε φίλε. Δεν θα. Προσπαθούμε τη σκέψη μας ή την άποψη μας να την περάσουμε. Όλο να μου απαντήσει αν μετράει το Ολυμπιακό μετάλλιο του Σπύρου Ρουρουί. Μετράνε. Α, τώρα που γίναμε 3-3 στα πρωταθλήματα. Μετράνε. 3,5 μετράνε. 3,5. Όχι. 3,5 έχω εγώ. Γιατί είσαι εσύ. Γιατί εμένα είναι επαγγελματικά. Γιατί δεν είναι επαγγελματικά. Και είναι μεταπολεμικά. Ναι, ωραία. Δεν είναι 3,5. Προπολεμικά. Και το μπαράζ είναι μεταπολεμικό. Δηλαδή να σου πω κάτι. Το μπαράζ. Ναι. Μισό πρωτάθλημα. Κάτα αυτό. Άντε, το 1975-1976 ναι. Ναι. Υπήρχε η έχρωμη φωτογραφία. Ωραία. Το 85 μπαμπά, τα ακούς. Καλά σε εξηγούνται. Μπαμπά, τα ακούς. Μπαμπά μου, τα ακούς που πανηγύριζε στον κόλ του ΠΑΟΚ με την ΑΕΚ. Καλά σε εξηγούνται. Πανηγύριζε. Φόβια. Τι πίνει. Ό,τι χουζάρε τον ΠΑΟΚ μπουκάλι. Ναι. Άκουσε, ξέρεις τι μου είπε. Δεν είναι. Νίκο. Γιώργος. Κυριώργος. Άκουσε με για να δεις πώς ήταν. Κυριώργος, αγαπώ πολύ. Άκουσε με. Και προχθές μάλιστα το συζητούσαμε. Ήταν, λέει, στο Χαρλάου, ήταν και πάρα πολλοί παοξίδες. Αγκαλιαστήκαμε, λέει, στον γκολ. Λέω και μετά. Α, τον γκολ που έβαλε ο Άρης με την ΑΕΚ. Με το πρωτάθλημα. Ναι, με τον Γκουερίνο, λες. Τον γκολ του Γκουερίνο με την ΑΕΚ. Όχι, ρε, το Άρης ΑΕΚ, ρε. Ναι, ρε, και τη χρονιά έβαλε γκολ ο Γκουερίνο. Ναι, εγώ σου λέω στο Χαρλάου και έτσι ο Άρης την ΑΕΚ. Εγώ σου λέω στην Τούμπα. Ναι. Και λέω, είδες, λέω, τώρα θέλει να χάνει ο ΠΑΟΚ. Το λέω εκεί που. Αγκαλιά, τι να κάνω, λέει. Άκυρο το μπουκάλι. Εγώ νόμιζα για τώρα με την ΠΑΟΚ ΑΕΚ που έπεσε το. Άκυρο, κύριε Γιώργο. Το 75 σου λέω, ρε κάρτα. Ποιο 75. 75. Έψω, δώσαμε το μισό πρωτάθλημα. 6 φορές 6 τη μέρα που μπάσουν. Ναι, εντάξει, αυτό είναι και το έχεις. Πώς για. Λοιπόν, ήμουν και μικρούλης. Ναι. Αυθεντικές, κύριε Τρέγια, και παραδοσιακές γεύσεις με ντόπια κρατικά έχει το πορκέτο. Και χειροποίητες νοστιμιές να σας τρέχουν τα σάλια φυσικά. Ο καλύτερος γύρος της πόλης, χειρομένος σου κοτόπουλο, σουβλάκια, κοτόπουλο, πανσέτες, σουτζουκάκια, χειροποίητα μπέργκες, κλαμπ μενού με πολλές επιλογές για γνωστές άτομα, αλλά και ολόφρες και σαλάτες και συνοδευτικά. Καρολί και Δημητρίου 52 η διεύθυνση και το delivery 23 10 5 20 5 55. Κατεβάζετε την εφαρμογή μας από το App Store για τις συσκευές iPhone ή από το Google Play για συσκευές Android. Κάντε την παραγγελία και παίρνετε 10% έκπτωση. Τα μαλλιά μου θέλουν κούρεμα. Όχι. Πες ότι είναι δική σου η φωνή. Πες, γιατί καμπερικέ δεν το καταλαβαίνω. Πες ότι είναι δική σου η φωνή. Ότι είναι δική σου η φωνή. Πολύ ηλίθια φωνή. Τι βλάξεις. Γελάω κι εγώ. Όχι, λοιπόν, κοντά μας ήταν άλλο ένα βράδυ το κομμωτήριο Ανανέωση. Η φίλη μας η Κουκλάρα η Πόπη. Ανδρέα Παπανδρέου 225. Στη Νεάπολη στο Γεφυράκι. Στο κομμωτήριο Ανανέωση κουρεύεσαι μόνο με 5 ευρουλάκια. Καλά ακούσατε. Ανδρικό, γυναικείο και παιδικό κούρεμα μόνο με 5 ευρώ. Κύριε Ζαγόρα, ξούρισμα το μουσί και περιποίηση μόνο με 5 ευρουλάκια. Και after save special, να ξέρεις, νεαπολίτικο. Κομμωτήριο Ανανέωση, Ανδρέα Παπαδρέου 225, Νεάπολη Γεφυράκη Μετεώρων, 2310-616-999 για τα ραντεβού σας. Επαναλαμβάνω, 2310-616-999 για τα ραντεβού σας για να ανανεωθείτε οικονομικά. Άλλο ένα βράδυ εδώ κοντά μας ήταν και το πρατήριο υγρών καυσίμων και διανομής πετρελαίου θέρμανσης στην Ανδρέα Παπαδρέου 25 στην Νεάπολη του Ισαάκ Τεχλικίδη. Ένα πρατήριο με σωστή ποιότητα ελέγχου που σας δίνει, ακούστε, ενισχυμένο καύσιμο στην τιμή του απλού καθημερινά, παιδιά. Επίσης, σας φέρνει πάντα με μεγάλη συνέπεια το πετρέλαιο της παραγγελίας σας στην ώρα του. Σας αλλάζει τα λάδια στο όχημά σας με μεγάλη ποικιλία απολιπαντικά.
και υπάρχει και τεράστια γκάμα από αξεσουάρ αυτοκινήτου σε ό,τι ζητήσετε στο πρατήριο εγώ καυσίμου του Τεχνικίδη Ισαάκ στην Ανδρέα Παπαδρέου 25 στη Νεάπολη, στο γεφυράκι των Μετεώρων. Τηλέφωνο εξυπηρέτησης 2310-611-256 για οποιαδήποτε παραγγελία ή να ζητήσετε οτιδήποτε θέλετε από το πρατήριο εγώ καυσίμου του Τεχνικίδη Ισαάκ. Άλλωστε η δική σας εξυπηρέτηση είναι και η δική μας ευχαρίστηση. Λοιπόν, αυτά αύριο ξανά. Μας. Όχι αύριο, σήμερα, γιατί πέρασε 12 η ώρα. Πρώτα ο Θεός, 8 με 10 πάλι. 8 η ώρα έτσι. Εδώ πέρα. Ποιος είναι ο ακολουθεί κύριος Ζαγόρας. Ο Μεσχέ Τζόρτζ Ζαγόρας με την ζούγκλα του. Φαντάζομαι ότι... Στεναχωρημένο τον είδα. Στεναχωρημένο θα ήταν σίγουρα. Γιατί? Γιατί έχει τα δικά του δεδομένα ο κύριος Ζαγόρας. Δεν μου βλέπει λίγο στο δάσος, δεν βλέπει μόνο το δέντρο. Ναι. Κατάλαβες. Και επειδή έχει αντιληφθεί ότι... πραγματικά τι συμβαίνει στη ζωή, δεν είναι όλη η ζωή του ο ΠΑΟΚ, ο Άρης, ο Ηρακλής, ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός. Αυτό ήθελα να πω, αύριο θα το πω. Την απολαμβάνει, τη χαίρεται και εισπράττει τη ζωή πολύ διαφορετικά από ότι εμείς που γίναμε, που έγινε δηλαδή 50. Εσύ τι είσαι, 51 πόσο έγινες. 50. Εγώ δεν είμαι ακόμα στα 50. Και 6 μηνών. Και τρελαινόμαστε ακόμα για τον Πάκο τον Άρη. Ναι. Δηλαδή το έχει ξεφύγει από αυτό το στάδιο. Ούτε σε τρελαινόμαστε όπως 20 χρονών ή 30. Τρελαινόμαστε, φίλε. Καμιά φορά. Εντάξει, εσύ, δεν είμαστε ρομπότ. Ξεφεύγουμε. Όχι, όχι, άκουσα. Ρομπότ δεν είμαι, αλλά γιατί μου έλεγε και στεναχώρια τέτοιο. 20 χρονών αν γινόταν αυτό τώρα, λέμε τον Πάκο, μπορεί να είχα και κατάθλιψη καμιά εβδομάδα. Τώρα τρεις μέρες. Όχι, όχι, μία ώρα, δύο ώρες. Δηλαδή, ρε φίλε, να σου πω κάτι. Ναι. Το Σάββατο πήρα το double, μπορείς να κάνεις σεξ. Ούτε βγήκα. Γι' αυτό σου λέω, το Σάββατο. Ναι. Μετά από το σκοπάρ πήγαμε σπίτι. Μα πώς θα πάρει. Ναι, πήγες και άκουγες κόρνες, έβλεπες όλα τα κανάλια. Τίποτα δεν έβλεπα. Μέγα έβλεπα. Ωραίο κανάλι. Ωραίο κανάλι, ωραίο πρόγραμμα. Το Open να βλέπεις. Όχι, Open δεν το βλέπω. Δεν το βλέπεις. Α, έχω να το λοιπόν, λοιπόν Γιώργος Αγόρας με την παρέα του μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες. Δεν χάνετε σημερινή ζούγκλα. Μείνετε εδώ συντονισμένοι στο Λίμπερο 107,4 FM. Μπείτε και εσείς στη φάση μας από Ράδιο Μαρμίτα, από Ζάχο Ντρούλινγκ, Τάσο Τρέγια και Βασίλη Καβαδία που θέλει να προλάβει το λεωφορείο και το ξεχάσαμε. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ Δευτέρας. Καλή εβδομάδα σε όλους σας. Γεια σας.